Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aries. Εδώ είμαστε και σήμερα, Παρασκευή. Είμαστε στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του Λίμπερο στους 107 και 4. Μας ακούτε καθημερινά. Για ένα περίπου δύο ωράκι τα λέμε και ασχολούμαστε ως επιτοπλίστων με τα θέματα του Άρη. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ερασιτέχνης, γενικότερα όπου χτυπάει η καρδιά του Άρη. Εκεί χτυπάει και η δικιά μας κατά κάποιο τρόπο. Με τον Βασίλη Καβαδία είμαστε και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Θυμίζω ότι εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, μπορείτε πάντοτε να το κάνετε μέσω μηνυμάτων. Δηλαδή, FM, κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Να σας πω ότι η χρέωση του SMS είναι 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Το μπάσκετ δεν έχει αγωνιστική δραστηριότητα αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το All-Star Game. Το ποδόσφαιρο από την άλλη έχει και μάλιστα παίζει και Σάββατο. Αύριο 3 η ώρα το μεσημέρι, εκτός έδρας αναμέτρηση για την ομάδα του Δημήτρη Σπανού με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες, προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Football League, με την ελπίδα για ένα ακόμη τρίποντο για την ομάδα. Την 13η νίκη της θα επιδιώξει σε ένα γήπεδο που δεν έχει και την καλύτερη προϊστορία, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι αύριο η δουλειά θα γίνει, οι ποδοσφαιριστές του Άρη θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και θα επιστρέψουν με τους 3 βαθμούς της νίκης. Αύριο θα παίξει επίσης ο Όφη με τη Βέρεια και την Κυριακή θα γίνουν τα παιχνίδια Τρίκαλα Καλυθέα, Απόλλων Πόντου Καραϊσκάκης, Εγινιακός Εργοτέλης, Αναγέννηση Καρδίτσας Παναχαϊκή, Σπάρτη Δόξα Δράμας, και την Δευτέρα το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί για την προτελευταία αυτή αγωνιστική με το Απόλλων Λάρισας Αοχανίων Κισαμικός. Ρεπό αυτή την εβδομάδα κάνει η ομάδα του Πανεγιάλη, η οποία θα πάρει επιτέλους και ένα τρίποντο, αφού είναι προγραμματισμένο να παίξει κόντρα στον Αχαρναϊκό. Ο Άρης, ο οποίος με 39 βαθμούς εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας μία διαφορά 5 βαθμών από τη δεύτερη Παναχαϊκή που έχει 34 και 6 βαθμούς από τον τρίτο Όφη που έχει 33. Και ακολουθούν ο Κισαμικός με 27 και η Δόξα και τα Τρίκαλα λίγο πιο κάτω με 24 βαθμούς. Απέχουν δηλαδή 10 ολόκληρους βαθμούς από τη δεύτερη προνομιούχο θέση που οδηγεί στην Super League. Έχουν μείνει αρκετά πίσω. Βέβαια έχει ακόμη έναν ολόκληρο γύρο σε αυτά τα δύο παιχνίδια για τον πρώτο γύρο. Υπάρχει δηλαδή δρόμος για τις ομάδες. Ο Άρης βέβαια έχει μια διαφορά ασφαλείας, την οποία βέβαια θα πρέπει είτε να συντηρήσει είτε να αυξήσει κιόλας, και αυτό μπορείς να το πετύχεις μόνο κερδίζοντας τα παιχνίδια, και ένα από αυτά είναι το αυριανό, αυτή η επικίνδυνη έξοδος κόντρα στον Πανσεραϊκό. Με τον Άρη να μην αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο Δημήτρης Σπανός πήρε μαζί του στην αποστολή 20 ποδοσφαιριστές και θα αποκλείσει δηλαδή 2 λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ενώ αρκετά νέα πρόσωπα έχει και η ομάδα του Πανσεραϊκού, που έκανε πολλές κινήσεις το τελευταίο διάστημα. Πήρε αρκετούς ποδοσφαιριστές διότι είχε θεματάκια στο ρόστερ της. Έχει και καινούριο προπονητή εδώ και λίγες μέρες. Είναι ο πρώην προπονητής της Βέρειας, ο Απόστολος Χαραλαμπίδης, ο οποίος ξέρει και καλά τον Άρη γιατί τον έχει παίξει και σε φιλικά 2 το διάστημα της προετοιμασίας και σε παιχνίδι. Δεν τον έπαιξε σε παιχνίδι, αλλά ουσιαστικά ξέρει πάρα πολύ καλά τον Άρη και πλέον είναι προπονητής, επαναλαμβάνω, του Πανσεραϊκού αντί του Περικλή Αμανατίδη. Να σας πω λίγο τους 20 που πήγαν στις Σέρες. Καντιμήρης Αναγνωστόπουλος, Σόουζα, Χαντί Νίκητς, Μιλούνοβιτς Δελιζήσης, Πλατέλα Σιντσόγλου, Διαμαντόπουλος, Μπαστακός Μπούρμπος, Παυλίδης Πασάς, Κάσος Βαλεριάνος, Τζανακάκης Μαραγκός, Μουμίν και Ντούνης. Είναι οι παίκτες οι οποίοι πήγαν στην αποστολή. Η εκτός αποστολής, χωρίς να υπάρχει μάλιστα κάποιο πρόβλημα τραυματισμού για αυτούς, πέρα από τον Κανακούδη, το οποίο ακόμη το δελτίο δεν έχει εκδοθεί, είναι ο τρίτος τερματοφύλακας της ομάδας, ο Γιάννης ο Ματζάρης. Ο Νέτο, ο οποίος
δεν έχει πάρει καθόλου χρόνο συμμετοχής, ο 37χρονος πλέον Ντάρσι Νέτο, ο Τσουμάνης, ο οποίος και αυτός δεν υπολογίζεται φαίνεται καθόλου, ο Λότας, ο οποίος μετά από εκείνη την παρουσία του είναι μονίμως εκτός αποστολής, ο Ανάκογλου, και θα πούμε και δύο-τρία πραγματάκια για τον Ανάκογλου, ο οποίος είναι πλέον, θα λέγει κανείς ότι μετράει αντίστροφα, και ο Μπαργκάν, ο οποίος είναι εκτός, βέβαια προέρχεται και από ένα πρόβλημα τραυματισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα και τις αρχές αυτής της εβδομάδας ήταν εκτός με πρόβλημα τραυματισμού. Αλλά υπάρχει πλέον και γενικότερα μια κοσμοσυρωή, θα λέγε κανείς, στα πλάγια της επίθεσης. Έχει και κάπως πρέπει να μείνει έξω και ο προπονητής επέλεξε να αφήσει τον Μπαργκάν. Έκρινε ότι δεν είναι απολύτως έτοιμος. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε μείνει ο Ντούνις, για παράδειγμα, εκτός 18άδας. Αυτά είναι τα παρεπόμενα ενός ρόστερ που αριθμεί 28 ποδοσφαιριστές περίπου, και μάλιστα ποδοσφαιριστές που θα μπορούσε ο καθένας φυσικά από αυτούς να είναι στην αποστολή, και οι περισσότεροι, γιατί όχι, να είναι και στην ενδεκάδα της ομάδας. Εδώ είναι θέμα καθαρά διαχείρισης του προπονητή, το ποιοι είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ανάλογα με τις ανάγκες και τις κάθε αναμέτρησης, το τι βλέπει η καρδιέρα της εβδομάδας, για να επιλέγει αυτούς που θεωρεί ότι είναι οι καλύτεροι. Και το σημαντικό για μένα από τη στιγμή που το ρόστερ αριθμεί αυτή τη στιγμή 26-27 ποδοσφαιριστές που, επαναλαμβάνω, μπορούν, γιατί ακόμη και ο Νέτο θα μπορούσε να είναι κάλλιστα στην αποστολή, να είναι στη 18άδα. Το σημαντικό για όλους αυτούς που μένουν έξω, γενικότερα για τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές αυτό το διάστημα, γιατί απομένουν ακόμη 18 παιχνίδια, είναι όταν θα κληθούν να παίξουν να είναι καλά. Να τους έχει ο προπονητής καλά, να κάνει σωστή διαχείριση δηλαδή, προκειμένου όταν θα κληθούν κάποια στιγμή να βοηθήσουν, να είναι όπως ο Αναγνωστόπουλος όταν έπαιξε στα 20-20 κάτι λεπτά στη Βέρεια, όταν αποβλήθηκε ο Καντιμίρης, και την πολύ καλή παρουσία στο επόμενο παιχνίδι. Αναγκαστικά αγωνίστηκε βασικός, αφού ήταν τιμωρημένος ο Καντιμίρης. Εμφάνιση μάλιστα κοντά στη Σπάρτη, η οποία του δίνει και το εισιτήριο για την παραμονή του στην ενδεκάδα και αυτή την εβδομάδα. Και μιας και πιάσαμε αποστολές και όλα αυτά, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, να σας πω ότι όσον αφορά την ενδεκάδα, ο Αναγνωστόπουλος θα είναι στο τέρμα. Δεξιά θα παίξει ο Τζανακάκης. Αριστερά ο Βαλεριάνος. Στο κέντρο της άμυνας το δίδυμο αυτό δεν χαλάει. Ο Σόουζα δηλαδή με το Δελιζήσι. Όπως επίσης και το κλασικό δίδυμο στα χαφ. Ο Ιντζόγλου με τον Μουμίν στα αμυντικά χαφ. Μπροστά τους τώρα ή θα είναι ο Χαντί ή θα είναι ένας εκ των Πασά ή Παυλίδη. Εδώ υπάρχει μια σκέψη και ένα δίλημα. Δεξιά θα παίξει ο Πλατέλας, αριστερά ο Κάσος και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπαστακός. Νομίζω ότι αυτή κατά 99% θα είναι η ενδεκάδα που θα δούμε αύριο στο παιχνίδι κοντά στις 4. Δηλαδή διατηρεί αναλύωτο τον κορμό σχεδόν ο προπονητής μετά την νίκη στην Σπάρτη. Δεν κρίνει ότι πρέπει να κάνει κάποια αλλαγή και νομίζω ότι ορθαπράτη δεν υπάρχει λόγος τώρα από τη στιγμή που η ομάδα κέρδισε και στο δεύτερο μήχρονο ήταν μάλιστα και αρκετά καλή να αλλάξεις, και δεν είναι και δόκιμο, ξέρετε, κάθε τρεις και λίγο να αλλάζει δύο και τρεις παίκτες. Πρέπει η ομάδα να αποκτήσει και ένα κορμό, να έχει κάποιους παίκτες μια σταθερά και να πορευτεί, και ανάλογα με τα προβλήματα τραυματισμών ή τιμωρίων να γίνονται οι όποιες αλλαγές γίνονται. Τώρα, όσον αφορά τον Πανσεραϊκό, να σας πω λίγο την αποστολή που ανακοίνωσε και ο προπονητής του Πανσεραϊκού, ο Απόστολος Χαραλαμπίδης. Είναι 21 ποδοσφαιριστές. Πολίτης, Πόρης, Ορφανίδης, Ιωαννίδης, Σιάκας, Χατζιτερζόγλου, Βοσκόπουλος, Ρούντοβιτς, Ρούσος, Ναζίμ, Παπουτσογιαννόπουλος, Αναστασόπουλος, Κάκο, Κρητικός, Ποζατζίδης, Πόζογλου, Τσιμίκας, Ρούτσης, Νόμο, Γκούρτσας και Δούμτσος. Είναι οι ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του ο Έλληνας τεχνικός. Τρεις από αυτούς φυσικά θα μείνουν εκτός της αυριανής αναμέτρησης που ξεκινάει στις 3. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το τρίτο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης, φυσικά ραδιοφωνική μετάδοση από το Λίμπερο και όλο το ρεπορτάζ μέσα από το Λαμποτάρης, και πριν και κατά τη διάρκεια αλλά και
μετά το τέλος της αναμέτρησης. Μετά το διάλειμμα των 5.30 θα πούμε και για την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα και τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένο, ο Θόδωρος Καρυπίδης, και το ραντεβού που έκλεισε για την επόμενη εβδομάδα με τον κύριο Περέιρα, τι προκύπτει δηλαδή από αυτή την συνάντηση την οποία είχαμε προαναγγείλει ότι θα διεξαχθεί. Όχι ότι από αυτές τις συναντήσεις, ξέρετε, μην περιμένετε να βγει και κάτι δηλαδή συγκλονιστικό σε αυτές τις συναντήσεις, και ότι αν έχει υποθεί κάτι σημαντικό, να ξέρετε ότι το ξέρουν αυτοί που ήταν στο ραντεβού και σπανίως βγαίνει προς τα έξω. Το ζήτημα είναι για τον Άρη να σταματήσουν τα φαινόμενα με τις μέτρησες κακές διαιτησίες εις βάρος του του τελευταίου μήνα. Με πλήστα όσα παραδείγματα, να μην πάμε πιο πίσω, θέλετε στα δύο μάτς με Βέρεια και Σπάρτη να μείνουμε, αν θέλετε, μόνο σε αυτά. Είναι δικαιολογημένα τα παράπονα του Άρη και ήταν απόλυτα ορθή η κίνηση να γίνει κάποιος θόρυβος, να πάει ο Καρυπίδης και το διαιτή μετά τον Περέιρα να συναντήσει και να μην κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια, διότι είναι δικαιότατα, επαναλαμβάνω, τα παράπονα του και ουδής μπορεί να το αφισβητήσει, διότι είναι εξόφθαλμες οι περισσότερες περιπτώσεις. Το ζήτημα είναι από εδώ και πέρα τι θα δούμε, βέβαια, αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, και όταν λέμε τι θα δούμε, να μην βλέπουμε αυτό το έκτρωμα. Να βλέπουμε μια διαιτησία 50-50, να αντιμετωπίζει το Άρης με τον σεβασμό που πρέπει να αντιμετωπίζεται, ειδικά στο πρωτάθλημα της Football League, και να μην έχουμε φαινόμενα και σφυρίγματα όπως στα δύο τελευταία παιχνίδια, την πεναλτάρα στον Ντούνι για παράδειγμα στη Βέρεια που δεν δόθηκε, το γκολ του Κάσου που ακυρώθηκε την περασμένη αγωνιστική. Αναφέρω ενδεικτικά δύο μόνο αυτές κραυγαλαίες περιπτώσεις οποίες αδικήθηκε ο Άρης. Αύριο, ο κ. Φουκάκης από το Ηράκλειο, ο οποίος σφυρίζει την αναμέτρηση, θα δούμε τι πουλιά θα πιάσει και αν θα μας κάνει να ασχολούμαστε όλο το Σαββατοκύριακο μαζί του. Ευχόμαστε βέβαια και η ομάδα να μην μας δώσει το δικαίωμα να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, να κάνει τη δουλειά της μες στο γήπεδο, να πάρει το διπλό εύκολα, δύσκολα, με μισό μηδέν, νομίζω ότι μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Του εντάξει, άμα κερδίσει καμιά εύκολη νίκη, ποιος δεν θα το ήθελε, αλλά και με ένα μηδέν, παιδιά, να κερδίσει η ομάδα, δεν μας χαλάει καθόλου. Οι τρεις βαθμοί να προστίθενται στο σακούλι. Ένα μηδέν με τον ίδιο τρόπο που κέρδισε τη Βέρεια. Ναι. Που κερδίσει. Και πάμε παρακάτω. Η ουσία αυτή είναι. Και να συνεχίζουμε παρακάτω στα υπόλοιπα παιχνίδια μέχρι να τελειώσει ο φετινός μαραθώνιος, να γίνει δουλειά και ο Άρης να ετοιμάζεται για την Super League. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι, όπως κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο κοντά στον Άρη. Είναι εκτός. Γιατί αν έχεις ένα στραβοπάτημα με δεδομένο ότι οι αντίπαλοι σου έχουν εύκολα σχετικά παιχνίδια. Όχι. Παναχαϊκή, όχι. Ο ένας, ο Όφη, έχει εύκολο. Ναι. Με τη Βέρεια πήγε με 15 παίκτες τώρα με το πλοίο στην Κρήτη. Έχει την επόμενη δύσκολο. Ναι. Η Παναχαϊκή έχει βέβαια στην Καρδίτσα, η οποία στην έδρα της είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα. Μη δώσει το δικαίωμα. Δηλαδή, ο Άρης θα δώσει πάλι δικαιώματα αν στραβοπατήσει αύριο και δεν κερδίσει το παιχνίδι. Και το να κάνει ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω. Κοίταξε, βέβαια, πριν από δύο αγωνιστικές ήταν ένα βαθμό και τρεις. Έναν και τρεις. Ναι, γι' αυτό έλεγα ότι πρέπει, είναι 5 και 6. Πρέπει να συντηρήσει αυτή τη διαφορά και αν είναι δυνατόν να την αυξήσει κιόλας. Και όχι να μειωθεί πάλι η διαφορά και μετά ξανά να προσπαθεί να την ξαναχτίσει. Γιατί το λένε και στο ποδοσφαιρικό τμήμα, το λέει και ο προπονητής, το λένε και οι ποδοσφαιριστές, ότι ένας στόχος που έχει τεθεί μέσω μακροπρόθεσμου, θα πω εγώ, είναι η ομάδα μέχρι περίπου τα μέσα του πρώτου γύρου, του δεύτερου γύρου, να έχει καθαρίσει την άνοδο. Αυτός είναι ο στόχος. Να μην πάμε δηλαδή με το στανιό και με την ψυχή στο στόμα μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές. Αν είναι δυνατόν μέχρι τα μέσα του δεύτερου γύρου η ομάδα να έχει ξεμπερδέψει. Αν είναι σοβαρή. Να είναι σοβαρή. Να μην δώσει άλλα δικαιώματα, να τελειώνει και από εκεί και πέρα να μας απασχολούν άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την αδειοδότηση, με την προετοιμασία της για την επόμενη σεζόν, με άλλα θέματα. Και όχι με το αν θα κερδίσει ο Άρης και αν θα χάσει βαθμούς η Παναχαϊκή, ο Όφη, που παίζει ο ένας, που παίζει ο άλλος. Α, μην ασχολούμαστε καν. Όπου θέλουν να σπέζουν, ο Άρης να έχει πάρει τη διαφορά που πρέπει, για να μην ασχολούμαστε με αυτά. Θα σας πούμε λοιπόν και για τη συνάντηση στην Αθήνα,
μετά το διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστροφή σε πολύ λίγο. Είπαμε βέβαια και για το γεγονός ότι θα υπάρχει, υπάρχει μάλλον απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης. Μπορώ να καταλάβω αυτά τα πράγματα. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός που υπάρχει στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είδα και στα Γιάννενα την απαγόρευση μετακίνησης και οργανωμένης και μεμονωμένης των οπαδών του ΠΑΟΚ, που η αστυνομία άνοιγε τις πόρτες για να μπουν μέσα. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονται ακριβώς την έννοια της απαγόρευσης μετακίνησης, της παρουσίας του κόσμου στο γήπεδο. Έγραψα και στο blog μου στο SDN ότι δηλαδή το να απαγορεύεις τον Αριανό στο Θεσσαλονικιό να πάει στις Σέρες είναι σαν να απαγορεύεις τον Αθηναίο να πάει στην Ακρόπολη. Δηλαδή, πραγματικά όλη αυτή η χαρτούρα, οι μισθοί, όλοι αυτοί τέλος πάντων που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα για να βγάλουν αυτή την απόφαση. Οι αελογραφίες, οι αστυνομίες, οι διευθύνεις και όλα τα υπόλοιπα για να απαγορεύσουν στον Θεσσαλονικιό να πάει στις Σέρες. Δεν είναι πεταμένα λεφτά. Δεν είναι τζάμπα ανακοινώσεις, τζάμπα μέτρα τάξη, τζάμπα αστυνομική, τζάμπα τα πάντα όλα. Μα αφού δεν τηρείται το μέτρο, για ποιο λόγο εφαρμόζεται ή εξακολουθεί να εφαρμόζεται? Για τα μάτια του κόσμου. Για να σου λέει ότι αν γίνει κάτι, να ορίστε. Αλλά εδώ τι ψάχνουμε να βρούμε? Δες τώρα. Πας για ένα ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα μας βγάλουν και τρέλους. Βλέπουμε βίντεο κτλ. Λέμε καλά, ρε παιδιά, υπήρξε πετροπόλεμος. Πετούσαν καρεκλάκια τον Ιωγό, δεν σου λέω να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Αλλά υπήρξαν οι γιανιώτες που πετούσαν καρεκλάκια στους παοξίδες που ήταν από κάτω. Βλέπουμε να σπάνε πόρτες να μπαίνουν μέσα κτλ. Και η αστυνομία στέλνει λευκή έκθεση. Χωρίς τίποτα μέσα. Τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα? Και άμα το πεις αυτό, σου λένε ναι, αλλά οι Ολυμπιακοί στην Τρίπολη. Ενώ λοιπόν γίνεται αυτό το θέατρο του παραλόγου με όλες αυτές τις ομάδες και υπάρχει αυτό το παιχνίδι εξουσίας που αναπτύσσουν ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, βάλτε όποιον θέλετε, ή την ΑΕΚ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν βγαίνει η ανακοίνωση μία για τη Λάρισα, μία για τις Σέρες. Και απαγορεύουν την οργανωμένη μετακίνηση. Δηλαδή αυτή που θεωρητικά μπορεί να την ελέγξει. Έλα εδώ, πώς είναι οι Αριανοί, 1000 Αριανοί, πολύ λεπτά. Πόσα πούλμαν είναι? 20 πούλμαν. Πάρα πολύ ωραία. Τα 20 πούλμαν θα ξεκινήσουν από το Βικελίδης και με δύο κλούβες συνοδεία θα πάνε στο γήπεδο των Σερών, θα μπουν, θα δουν το μάτς και τα λοιπά, ξανά μετά πάλι μέσα στα πούλμαν και πίσω. Υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να διασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο την, πώς το λέει, την ησυχία, να μην διαταραχθεί η κοινή ησυχία και όλα τα υπόλοιπα, πώς το γράφουν έτσι στην καθαρεύουσα που τα γράφουν κιόλας. Δηλαδή υπάρχει τρόπος να ελέγξεις καλύτερα το οποιοδήποτε φαινόμενο από αυτό που σας περιέγραψα τώρα? Να μπουν σε ένα λεωφορείο, να πάνε συνοδεία της αστυνομίας, να πάνε στο γήπεδο, να βγουν από το γήπεδο και πάλι χωρίς να μπορούν να κάνουν το παραμικρό. Τώρα εγώ αν είμαι ο αλυταράς, θα πω εγώ με το Σαββόπουλο στο αυτοκίνητο, θα πάω όπου γουστάρω, θα κάνω ό,τι γουστάρω, θα δώσω ραντεβού με άλλους 20 φίλους μου όπου γουστάρουμε. Και αν θέλω να κάνω κάτι επιλήψιμο, είτε είμαι Αριανός, είτε είμαι Παοξής, είτε είμαι Ολυμπιακός, θα το κάνω. Δηλαδή είναι εντελώς παράλογα τα πράγματα και οι αποφάσεις, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται, πραγματικά. Πραγματικά δεν υπάρχει. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτό. Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο έχουν μέτρα τάξης για να συγκεντρώνουν τον κόσμο και να τον ελέγχουν. Και εμείς έχουμε μέτρα τάξης για να κυκλοφορεί ο κόσμος μόνος του. Και ανεξέλεγκτος. Εντάξει. Ας ελπίσουμε του χρόνου που θα αλλάξει υποτίθεται το νομικό πλαίσιο όπως λένε και ότι θα επιτρέπονται και οι μετακινήσεις και τα λοιπά, γιατί αυτό λένε. Βέβαια από το να το λέμε μέχρι να το φτιάξουμε πολλές φορές υπάρχει διαφορά. Θα αλλάξει και αυτή η τραγική κατάσταση, γιατί πρόκειται περί τραγικής κατάστασης. Μιλάμε για αποφάσεις απαγόρευσης και την ίδια στιγμή παίζεται ένα θέατρο του παραλόγου. Παίζεται θέατρο του παραλόγου. Εγώ να ευχηθώ, γιατί είναι πιο επικίνδυνο να πηγαίνουν 500 αυτοκίνητα, να ευχηθώ όλοι να πάνε και να γυρίσουν χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί θα πάει ο κόσμος του Άρη. Και να σας πω και κάτι, χρειάζεται να πάω από τη Θεσσαλονίκη? Δεν θα βρεθούν δηλαδή 500, 700, 800 σεραίοι Αριανοί
να πας στο γήπεδο που το περιμένουν πως και πως, καβαλιώτες, δραμινοί, την Ξάνθη από παντού. Αυτά τα παιδιά που δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, κάποια τέτοια μάτς περιμένουν για να πάνε να γουστάρουν με την αγαπημένη τους ομάδα. Όποια ομάδα και αν υποστηρίζουν. Και βέβαια απαγόρευση μετακίνησης. Α, πάει ο άλλος μήνα πέρα από το γήπεδο, κατέβει από την πολυκατοικία, το πάει στο πέταλο του αγιά, το απαγορεύσεις. Να μην περπατήσει 200 μέτρα μέσα στις αίρες. Λες και είναι στο Αγρίνιο. Να πω εντάξει, όχι ρε παιδιά, εντάξει, δεν έχει τόσο αριανό το Αγρίνιο. Τι να κάνουμε. Στις αίρες είναι ρε παιδιά. Στις αίρες, δίπλα εδώ. Όσο κάνω εγώ να πάω στο Βαθύλακο, θα κάνει όλος να πάει στις αίρες. Τέλος πάντων. Θα είναι εκεί πάντως ο κόσμος του Άρη. Προσοχή χρειάζεται και σε αυτό το κομμάτι. Να μην απαντήσει σε καμία πρόκληση. Στο παραμικρό. Ούτε στους φουκάκηδες, ούτε σε κανέναν από όλους αυτούς. Μου βάλανε διαιτητή από το Ηράκλειο και βοηθό από το Ηράκλειο. Και όπως είπε και ο Τζανακάκης, καλό είναι να πάμε να τον ακούσουμε λίγο τον κύριο Τζανακάκη, κύριε Καβαδία. Τον έχουμε 11.30 το πρωί στο Λαμπαοτάρης, το βιντεάκι του. Όπως είπε ο κύριος Τζανακάκης, εμείς όπως και να έχει κατάσταση θα πάμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι, να κερδίσουμε και τον διαιτητή. Όπως κάναμε με τη Βέρεια και κάναμε και με τη Σπάρτη, όπου υπήρξαν πολλές περιπτώσεις αδικίας της ομάδας. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε και πήραμε την νίκη. Ο Άρης αφέστατα είναι πολύ καλύτερος από τον Πανσεραϊκό. Έχει τριπλάσιους βαθμούς αυτή τη στιγμή. Βέβαια, ο Πανσεραϊκός κάνει μια προσπάθεια και μετά τις κινήσεις της μεταγραφικής ανάκαμψης. Η ισοπαλία στην Πάτρα το αποδεικνύει αυτό. Δεν μπορεί να είναι τυχαία. Απέναντι σε μια καλή ομάδα της κατηγορίας που μέχρι τώρα ήταν και η Παναχακή είναι αυτό που λέμε η ευχάριστη έκπληξη. Περίμενε να είναι εκεί στην πεντάδα. Δεν περίμενε να είναι τόσο καιρό στη δεύτερη θέση και με πολύ καλές πιστικές εμφανίσεις. Μόνο από τον Άρη έχει χάσει. Αλλά έχει κάποιες απώλειες βαθμών εντός έδρας. Κυρίως. Και από την Σπάρτη την προηγούμενη αγωνιστική. Ότι για αυτές τις ομάδες όπως η Παναχαϊκή, η οποία είναι μια σε γενικές γραμμές ως επιτοπλίστων νεανική ομάδα, με αρκετά νέα παιδιά και από την περιοχή κιόλας πάρα πολλά παιδιά εκεί, την Αχαΐα. Αν ξέρεις δηλαδή το Φωτάκι που είναι από τους πλέον έμπειρους, τον Τάσιο που απέκτησε τώρα και το Βασιλείο. Βασιλείο που δεν είναι και πολύ μεγάλος, αλλά παρασύντως έχει κάποιες παραστάσεις. Είναι μια νέα ομάδα, άρα βλέπεις ότι στα εντός έδρας παιχνίδια αρχίζει να λειτουργεί για την Παναχαϊκή αυτή η πίεση. Γιατί σου λέει τώρα, είμαστε δεύτεροι. Παναυγό. Ναι. Ναι. Παίζω στο γήπεδο μου, κόσμο μαζεύουνε. Γιατί εντάξει, Παναχαϊκή είναι μια ιστορική ομάδα. Είναι τεράστια πόλη. Είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλος ο πληθυσμός. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο να γεμίσει ένα γήπεδο που δεν είναι και μεγάλο. Βλέπεις ότι αρχίζει και λειτουργεί γιατί είναι πιτσιρικάδες περισσότεροι, χωρίς πολλές παραστάσεις. Λειτουργεί η πίεση τώρα. Σου λέει εδώ τώρα πρέπει, παίζω στο γήπεδο μου με την. Με τον Πανσεραϊκό πρέπει να κερδίσω. Και η Παναχαϊκή δεν έχει την πίεση βέβαια που έχει ο Άρης, αλλά υπάρχει πίεση γιατί υπάρχουν και εκεί φίλοι που θυμούνται την πολύ καλή ομάδα της Παναχαϊκής. Μα εννοείται. Και όταν βλέπεις ότι, είναι, σου δίνεται η δυνατότητα, τι θα πεις. Α, ευχαριστώ πολύ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βγω. Πάντως να σου πω κάτι, Άλεξ. Δεν μου δίνει την αίσθηση ότι μπορεί η Παναχαϊκή να αντέξει ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους. Γιατί έχει ένα καλό σύνολο. Έχει μια καλή ομάδα. Δεν έχει ούτε τα μέσα και τα έξω της Λαμίας. Δεν λέω από την άποψη της διαιτησίας που εκεί μπορεί να έχει φίλους ισχυρούς ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν είναι. Αυτό που το περσινό το φαινόμενο της Λαμίας ήταν ένα και μοναδικό. Ένα και μοναδικό, δεν υπάρχει άλλο γιατί έπαιρνε τα πάντα. Δεν ξέρω αν έχει όχι τα μέσα. Έχει όμως μια καλή ομάδα για τα δεδομένα της κατηγορίας. Εκεί όμως. Έχει ποδοσφαιρά άνθρωπους οι οποίοι το γνωρίζουν το αντικείμενο και έχουν τις προσβάσεις τους και επαναλαμβάνω ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι πάμε τώρα στο φινάλε του πρώτου γύρου και εξακολουθεί να είναι δεύτερη, έστω και με αυτές τις δύο απώλειες που είχε, τις δύο ισοπαλίες που την πήγαν λίγο πίσω και έφεραν τον όφη σε απόσταση αναπνοής από τη δεύτερη θέση, δεν μπορείς να πεις ότι δεν θα το κυνηγήσω. Είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις. Απλά τώρα εδώ θα δοκιμαστεί το ρόστερ, θα δοκιμαστεί η αντοχή του, θα δοκιμαστεί ο προπονητής, θα δοκιμαστούν οι παίκτες, θα δοκιμαστεί το ψυχολογικό κομμάτι. Τώρα από εδώ και πέρα θα δοκιμάζονται όλα αυτά. Για μένα η Παναχαϊκή, θα πει κάποιος τώρα τι μας λες, αλλά θεωρώ ότι κάποιες ομάδες το έχουν αυτό το θέμα.
ήταν τυχερή που έπαιξε στο Βικελίδης και στο Ηράκλειο. Εγώ θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα κερδίσει ειδικά τον Άρη, αλλά και τον Όφη μέσα στην Πάτρα. Δεν μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας οι παίκτες που έχει απέναντι σε πολύ καλές ομάδες που και αυτές μπορούν να τις χτυπήσουν την κόντρα. Και με τον Κισαμικό είχε γκέλα. Και με τον Πανσεραϊκό τώρα στην Ελλάδα. Τα μάτια με τον Άρη είναι διαφορετικά, Χρυσάνθε. Γιατί όλες οι ομάδες γιγαντώνονται όταν αντιμετωπίζουν τον Άρη και το βλέπουν εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή το παιχνίδι με τον Άρη και είναι όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Είδα και τη δράμα όμως και τα τρίκαλα. Ο Άρης μέτριος και κέρδισε. Μέτριος. Δηλαδή αν είναι και καλός. Ο Άρης έχουμε είναι, πει... είναι ο Άρης με την Παναχαϊκή στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν θα έχει. Μα όλα τα παιχνίδια εξαρτώνται από τον Άρη. Από εκεί ξεκινάμε. Αυτή είναι η αφετηρία μας. Ότι όλα τα μάτια ξεκινάνε από τον Άρη. Αλλά. Θα δούμε τώρα και Όφη. Εντάξει, αυτή η ρέντα που έχει δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχιστεί. Επίσης, όλες αυτές οι μεταγραφές που έκανα, τα λέγαμε χθες και με τον Πέτρο τον Πασαλή. Και η Δόξα που έβαλε πολλούς παίκτες το Γενάρη και τα Τρίκαλα. Το Δικόζης, το Δικόζης, ναι. Που το είπε. Ότι δεν θα μπορούσαμε να ανεβούμε με όλους αυτούς τους παίκτες που πήραμε. Όταν ήταν στην ομάδα, δεν έλεγε έτσι. Εντάξει. Καλά. Δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσουν στις επόμενες αγωνιστικές και ποια εικόνα θα δείξουν. Τώρα, βέβαια, αν τα Τρίκαλα δείχνουν την εικόνα που έδειχναν και τον Τριάρα από το Κισαμικό, δεν μπορούν να ελπίζουν σε κάτι παραπάνω. Σε κάθε είναι έτοιμοι με τον Όφη την άλλη εβδομάδα. Ποιος πάει προπονητής? Δεν ξέρω. Εμένα με προβληματίζει πολύ το γεγονός ότι έχει φύγει από προπονητής. Δεν ξέρω, μπορεί να χαλάσει η χημεία τώρα. Και δεν είναι καλή είδηση. Δεν ήταν καλή είδηση εν ώψη του αγώνα με τον Όφη. Ναι. Εντάξει. Είχε βρεθεί μια χημεία μεταξύ τους, με τον προπονητή, με τους παίκτες. Πολύ καλή αμυντική τακτική. Μου δεν τώρα... θυμάμαι ποιον είχαν που άλλαξαν το μεταξύ. Ναι. Ποιον είχαν συνέβη. Δεν θυμάμαι. Ποιον είχαν. Καλά, μου πάει ο Δικόζης, δεν περιμένω τίποτα. Μεσοαμυντικά κτλ. Αν πάει ο Μπαξεβάνος. Μπορεί. Θα δούμε. Πολύ περίεργη ομάδα είναι ο Κισαμικός. Ποιο πήγε στον Όφη και έχανε 3-0-2-0 στο ημίχρονο, στο 10 μάλλον, στο ημίχρονο. Δεν ξέρω τι παίχτηκε τώρα εκεί πέρα ακριβώς. Σε εκείνο το μάτς, ο Κισαμικός, ο οποίος θα πάρει και τους βαθμούς τη Βέρεια, θα πάει στους 30. Δηλαδή θεωρητικά είναι στο παιχνίδι ανόδο ο Κισαμικός. Βέβαια. Εντάξει, έχει ψυχολογία τώρα. Αν το βγει ένα παίκτη και είπε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Τι. Είμαστε η καλύτερη ομάδα. Πάντως ήταν η καλύτερη που πέρασε από το Βικελίδης. Εντάξει. Άμα το σκεφτείς. Όταν βλέπεις ότι μπορείς να κοντράρεις τα ίσα όλες τις ομάδες. Φυσικά παίρνεις τα πάνω σου και η ψυχολογία παίρνεις και αρχίζεις να πιστεύεις ότι μπορώ να κάνω και το κάτι παραπάνω. Δεν απαγορεύει σε κανείς κανένα να ονειρεύεται και να σου πω και κάτι. Μακάρι να το πάει μέχρι το τέλος. Γιατί όχι. Καλό είναι πολλές ομάδες να είναι μέσα στο κόλπο. Έχουμε δύο εκτός έδρας δύσκολα δηλαδή. Παναχαϊκή και Κισαμικό στα Καπάκια. Ναι, πολύ δύσκολα παιχνίδια, όντως. Γι' αυτό πρέπει στα παιχνίδια μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου αυτά τα δύο να μην έχει την παραμικρή απώλεια. Και έρχεται με μετά το μάτς με τον Αιγινιακό. Και οποίος, Τρίκαλα μέσα. Και αυτός είναι, εντάξει, είναι λίγο αλλαγμένος. Έχει πάρει παίκτες. Ναι, δεν είναι η ομάδα δηλαδή που αντιμετώπισες και έριξε 5 γκολ στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος φέτος. Είναι και αυτό ένα διαφορετικό παιχνίδι. Και πλέον από το μάτς με τον Αιγινιακό και μετά, κάθε παιχνίδι που παίζεται δεν επιστρέφει, δεν γυρίζει πίσω. Οπότε είναι εξάποντα ουσιαστικά, όχι τρίποντα, όσα παίρνει ο Άρης. Να ακούσουμε τι είπε ο Μανώλης Τζανακάκης το πρωί στην Media Day της ΠΑΕΑΡΙΣ, δεν είναι μεγάλο. Οπότε, κύριε Καβαδία μου, είναι ένα τετράλεπτο, πεντάλεπτο νομίζω. Κάπου εκεί δεν είναι, πόσο παραπάνω είναι. Τρίλεπτο, ωραία. Άρα, τον ακούμε στο τρίλεπτο και στο καπάκι πετάς και τους χορηγούς μας. Για να πάμε στο break των 6 και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε γραμμούλες για εσάς στο 23, 10, 2, 87 και 38 για να σχολιάσουμε και το αυριανό παιχνίδι και την κατάσταση στο μπάσκετ και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Για λίγο δώσε Τζανακάκη. Εντάξει, σίγουρα αύριο θα είναι πολύ δύσκολο μάτς. Οι σέρες είναι ιδιαίτερα μαχητικές εντός έδρας. Το γνωρίζουμε. Μετά τον αγώνα με τη Σπάρτη τη Δευτέρα ο προπονητής μας το επισήμανε. Να συγκεντρωθούμε για το Σάββατο, όταν ήταν ένα πολύ δύσκολο μάτς, από τα πιο δύσκολα της φετινής σεζόν. Όλη τη βδομάδα έχουμε δουλέψει καλά και θεωρώ ότι αύριο θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη μας και να κερδίσουμε. Μανώλη, έχει παρατηρηθεί τις προηγούμενες εβδομάδες ότι λέτε ότι βρίσκεται το πρόβλημα, το εντοπίζετε,
Αλλά προσπαθείτε να το λύσετε. Πιστεύεις αυτή η εβδομάδα κάτι άλλαξε? Είστε πιο έτοιμοι να μπείτε στον αγώνα αύριο? Κοιτάξτε, το πρόβλημα θα ήταν αν δεν δημιουργούσαμε φάσεις. Στον αγώνα της Σπάρτη νομίζω το κάναμε καλά αυτό. Προσπαθήσαμε, βγάλαμε πολλή ενέργεια μέσα στο γήπεδο. Βγάλαμε προϋποθέσεις για γκολ. Το γκολ απλά νομίζω ότι είναι ένα κακό φεγγάρι. Τα παιδιά έχουν ποιότητα. Θα το λύσουν το πρόβλημα. Και θεωρώ ότι θα έρθει. Κάποια στιγμή θα το ξεπεράσουμε. Ο παράγοντας διαιτησίας είναι κάτι το οποίο έχετε στο μυαλό σας? Γιατί βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια ο Άρης έρχεται αντιμέτωπος με κακές διαιτησίες. Εμείς από ποδοσφαιριστές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε με αυτό. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στην ομάδα αρμόδιοι για αυτό το θέμα. Εμείς απλά πρέπει να παίζουμε, να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό, να παίζουμε καλά και να κερδίζουμε. Ό,τι και να σφυρίζει ο διαιτητής, ό,τι αποφάσει να παίρνει, εμείς θα πρέπει να κερδίσουμε και αυτόν και τους αντιπάλους. Στα τελευταία δύο παιχνίδια σε βλέπουμε να ξεκινάς βασικός. Φαίνεται να αρχίζεις να πατάς καλύτερα στα πόδια σου ίδιος. Πώς αισθάνεσαι? Ναι, μετά τον τραυματισμό μου ήθελα να πάρω πάλι τα πάνω μου, να πατάω καλά στα πόδια μου. Νομίζω τώρα είμαι καλά. Είμαι έτοιμος ξανά και είμαι χαρούμενος που μπορώ και προσφέρω ξανά στην ομάδα. Το 23-10-2-7-3-8 είναι στην διάθεσή σας προκειμένου να καλέσετε και να σας βγάλουμε στον αέρα, να συζητήσουμε και για το αυριανό παιχνίδι και για τη συνάντηση του κυρίου Καρυπίδη με τον κύριο Γραμμένο. Ξέρετε, τώρα σε αυτές τις συζητήσεις μπορεί να λέγονται και πολλά πράγματα, αλλά να μην βγαίνουν προς τα έξω όσα πραγματικά συζητιούνται ανάμεσα στους παράγοντες. Αυτό το οποίο σε κάθε περίπτωση θέλει ο Άρης είναι το 50-50. Αυτό που θέλει ο Άρης είναι ισονομία. Πόσο μάλλον όταν πλέον πρόεδρος στην ΕΠΟ δεν είναι κάποιος ο οποίος μπορείς να πεις ότι δεν ξέρει τι σημαίνει η ΑΕΣ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος επί σειρά ετών ήταν πρόεδρος στην ελληνική ποδοσφαιρική στην Εψιμή, που είναι αριανός, το έλεγε τουλάχιστον μέχρι να γίνει πρόεδρος στην ΕΠΟ. Τώρα το πόσο αριανός είναι ο καθένας, να βάλουμε αριανόμετρα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνεται τι σημαίνει η Άρης. Και συγγνώμη, πέρσι, πρόπερσι, όταν γινόταν αυτά τα έσχη από τον Κυρτζίκη με τη Γάμα Εθνική, ναι, που αλλάξανε τον ΚΑΠ για να μην ανέβει ο Άρης, έβγαινε στα ραδιόφωνα και φώναζε για τον Άρη. Ναι. Καλά, τώρα ότι είναι Άρης, δηλαδή τι σημαίνει, ότι έχει αλλάξει τώρα, ότι είναι Άρης? Όχι, ξέρω και πολλούς αριανούς που έχουν συμπεριφερθεί πολύ χειρότερα από ότι μία αριανή. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Απλά είναι τώρα σε μία θέση που, όπως καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να κάνει σημαία τις οπαδικές του πεπιθήσεις. Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν ξέρουν και στην Αθήνα ότι είναι κίτρινο-μαύρων πεπιθήσεων. Το θέμα είναι το αφενός ότι γνωρίζει και τι εστιάρες και τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη και την ανθρωπογεωγραφία εδώ γενικότερα και τις ισορροπίες. Τα ξέρει. Τα από εκεί και πέρα, ναι, πρόεδρος στην ΕΠΟ είναι. Επειδή τα ξέρει όμως, θα είναι καλό. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι στο επίσημα λένε ότι δεν είναι δουλειά του πρόεδρου της ΕΠΟ να ασχοληθεί με τη διαιτησία. Επίσημα θα σου πούνε ότι είναι. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, επειδή είναι, ναι, είναι η προϊστάμενη αρχή η ΕΠΟ. Είναι σαν να λέμε εμείς ότι. Προϊστάμενη αρχή όλων είναι η ΕΠΟ. Ναι, είναι σαν να λέμε εμείς ότι έχει προβλήματα ο Άρης, αλλά ο Καρυπίδης δεν ασχοληθεί με τον Σπανό ή τον Μυροφορίδη ή το αγωνιστικό. Το φάκελό σου στην Επιτροπή Αδειοδοτήσεων της ΕΠΟ δεν θα τον καταθέσει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ακόμη και στο κομμάτι αυτό. Παντού. Η αρχή, η πιο πάνω από όλες είναι η ΕΠΟ. Γι' αυτό να διασφαλίσουν το 50-50, ο Άρης δεν θέλει ούτε να ευνοηθεί το παραμικρό. Θέλει να μην υπάρχουν τα έσχη που υπήρχαν στα δύο τελευταία ειδικά παιχνίδια και στα προηγούμενα. Πάμε στις γραμμές 23-10-2-7-3-8. Πάμε στον πρώτο φίλο. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Λοιπόν, είμαι ο Κλειωμένης. Έλα, Κλειωμένη. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για το ποδόσφαιρο. Από ποια περιοχή ακούς, Κλειωμένη? Στην Πηλαία. Πηλαία είσαι, ωραία. Λοιπόν, ο Άρης έχει ένα κορμό, γιατί είπε ο Αλέξης για κάποιο κορμό. Ο Άρης, ναι, ήδη έχει από φέτος ένα κορμό και είναι και πολύ συμπαγής. Δηλαδή παίκτες όπως ο Βαλεριάνος, ο Βελιζήσης, ο Σόουζα, ο Μουμίνο, ο Ιντζόγλου, ο Πλατέλας, είναι παίκτες που αποτελούν αυτόν τον κορμό. Ναι. Κάποιοι ίσως να μην παίξουν Super League. Τι να πω, το για δείχνει, μένα. Το τώρα δείχνει γενικά οι επιλογές τους, ανεξάρτητα τον Άρη, το δείχνουν αυτό τα τελευταία χρόνια. Τώρα, θα συμφωνήσω για κάποιους παίκτες ότι μπορούν να ανταποκριθούν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μην μπορούν να ανταποκριθούν. Αλλά ας πάρουμε πρώτα την άνοδο και μετά βλέπουμε και τον κορμό. Ναι. Και σε αυτόν τον κορμό, βέβαια, όπως είπα, μπορεί να προσθεθούν
και ο Μπαστακός, μπορεί να προσθεθεί και ο Χαντί. Σίγουρα πρέπει λοιπόν να προσθεθούν 7, 8, 9, 10 ξένοι, να ξέρεις. Κοίταξε, εγώ είμαι κατά αυτό το... Κατά των ξένων. Όχι κατά των ξένων. Κατά των πολλών μεταγραφών. Σε κάθε μεταγραφική περίοδο θέλουν να γίνονται τουλάχιστον 4 με 5 μεταγραφές και προσθήκες, όχι παραπάνω. Στην επιστροφή σου στη Super League, όπως έγινε και τις άλλες δύο φορές, που επέστρεψες με επιτυχία. Άσχετα τι έγινε μετά. Ναι, αλλά νομίζω χρειάζονται πολλές. Χρειάζεσαι πολλές. Οι πιο πολλοί παίχτες είχαν μείνει. Όχι, ποιος έμεινε. Δηλαδή, εδώ και φύγει ο προπονητής. Ξέρετε τι λέω εγώ. Ποιοι παίχτες είχαν μείνει όταν έφυγε ο Αναστόπουλος και ήρθε ο Όγιος. 20 παίχτες ήρθαν. Να σας πω κάτι. Το βασικό θα πρέπει να είναι αυτοί που έρχονται να μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω από αυτούς που έχουμε. Εννοείται. Το να πάρουμε έναν ξένο παίκτη ο οποίος θα είναι χειρότερος από το Βελιζίση, τζάμπα τον παίρνουμε. Κλεωμένη για μένα, το κομβικό σημείο θα είναι το εξής. Το καλοκαίρι με το καλό, βέβαια την κάναμε λίγο πρόωρα αυτή την κουβέντα. Ναι, ρε παιδιά. Ποιος θα επιλέξει αυτούς τους παίκτες, ποιος θα κάνει το σχεδιασμό, ποιος θα έχει την ευθύνη, ποιος θα είναι ο προπονητής και τι ακριβώς και με ποιο ακριβώς πνεύμα και φιλοσοφία θα δομηθεί το ρόστερ του Άρη την επόμενη σεζόν. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και ύστερα αν θα πάρουμε ένα δεξί μπακ, ένα χαφ, ένα επιθετικό. Ακόμα και αν ήταν άδικο για τον Αναστόπουλο τότε. Είχαν μία λογική τότε ο Σκόρδας, ο Κόντης και τα λοιπά. Οι υπόλοιποι είπανε θα πάμε σε ένα μοντέλο Latin. Ποιος θα κάνει τις επιλογές, ο Κόντης. Κάνανε δηλαδή μία επιλογή συνειδητή. Άσχετα βγήκε δεν βγήκε στην πορεία. Άρα πρέπει τώρα, εάν με το καλό που θέλουμε να πιστεύουμε όλοι ότι αυτό θα συμβεί, ο Άρης και ασφαλίσει την άνοδό του, να πάρει η διοίκηση τις αποφάσεις της και να πει ότι ο Μυροφορίδης μας έκανε μέχρι εδώ, δεν θα συνεχίσει ή συνεχίζει. Ο Σπανός κρίνεται καλός προπονητής, του δίνουμε ευκαιρία και του χρόνου ή δεν του δίνουμε και πάμε σε ένα ξένο ενδεχομένως προπονητή. Το ρόστερ κρίνεται ως ένα μεγάλο βαθμό ικανοποιητικό για τη Football League, όχι όμως και τη Super League. Οπότε η μισή περάστα το ταμείο, ευχαριστούμε πολύ. Και αποφασίζουμε ότι δίνουμε την σκυτάλη στο αγωνιστικό, στο Σαββόπουλο. Σαββόπουλο έχουν φτιάξει την ομάδα. Αυτά τα λεφτά θέλουμε. Αυτός είναι ο προπονητής. Αυτές είναι οι ανάγκες. Φτιάξαμε την ομάδα. Ναι, αλλά ας ανεβούμε, παιδιά, με το καλό. Μία 5 βαθμούς είμαστε και 6. Δεν είμαστε 15 και 16. Ναι, εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να γίνει, να υπάρξει κάποιος κορμός τη μια χρονιά και να μην αλλάζει κάθε χρόνο. Και επίσης θέλω να επιστήσω και την προσοχή σε αυτή την έρημη την ΚΑΠΑ 20 που ο Άρης έχει να βγάλει. Έβγαλε τελευταία φορά το Γιαννιώτα, έβγαλε τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και πριν από αυτούς έβγαλε το Σαμόλη και τον Μπουγιουκλή. Παιδιά, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ο συμπολίτης δίπλα δίνει κάθε χρόνο 2 εκατομμύρια και δεν βγάζουν παίχτη. Ο Ολυμπιακός το ίδιο, η ΑΕΚ το ίδιο. Μην το πάμε μόνο στον Άρη και τρωγόμαστε με τα ρούχα μας. Μην μου φέρουν πάλι και θα αρχίσω μετά πάλι να φωνάζω, να γκρινιάζω. Μην δω πάλι κανένα τόχα το χρόνο. Γιατί πας τον Τόχα. Γιατί πας τον Τόχα. Καλά, αυτά τα νούμερα δεν παίζουν πλέον τώρα. Ναι, γιατί πας όμως στις αποτυχημένες μεταγραφές. Πάω στις αποτυχημένες. Υπάρχουν και οι πετυχημένες. Γιατί την πρώτη χρονιά ήρθε ο Τούτα, ο Τίνκα και ο Βαϊσχάιμερ με 30, 40 και 50 χιλιάρικα. Και για τα δεδομένα ήταν μια χαρά. Αυτό ακριβώς λέω. Ποιος θα τους επιλέξει τους παίκτες. Ποιος θα ξέρει. Ο Χαβίτο, ο Κόκε, ο Κάλβο όταν ήρθε με 100 χιλιάρικα. Το ζήτημα δεν είναι τα πρώτα δύο χρόνια, να ξέρεις, αυτό είναι εύκολο. Να φέρεις 100 και 150 χιλιάρικα αν έχεις ένα γνώστη είναι εύκολο. Το θέμα είναι μετά ο Άρης είχε πρόβλημα. Μετά, στον τρίτο χρόνο. Μετά. Στον τέταρτο χρόνο που πρέπει τα 150 χιλιάρικα που παίρνανε ή να τους πουλήσεις ή να πάρουν 400 ή να πάρουν 500. Εκεί έγινε το λάθος από τον Άρη. Στο αποκορύφωμά τους πρέπει να μάθουμε να πουλάμε. Πρέπει. Μια ομάδα άμα δεν πουλήσει θα καταστραφεί οικονομικά. Λοιπόν, μια κουβέντα για τον μπάσκετ. Έστω, ναι, γιατί περιμένουν κι άλλοι, ναι. Μια κουβέντα για τον μπάσκετ. Λοιπόν, εγώ θέλω ο Γιαννάκης να μου αποδείξει, γιατί για μένα, εγώ έχω κακή γνώμη για τον Γιαννάκη σαν προπονητή. Ναι. Θέλω να μου αποδείξει αυτό που λέει, ότι από τη στιγμή που η ομάδα θα έχει ένα παιχνίδι, θα βελτιωθεί αγωνιστικά. Αυτό περιμένω να το δω, γιατί η άποψή μου για τον Γιαννάκη, σαν προπονητή, επαναλαμβάνω, είναι πολύ κακή. Μάλιστα. Καλή να είσαι συνέχεια. Καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ο Γιάννης είμαι. Έλα, Γιάννη. Να αρχίσω από εκεί που τελείωσε ο προηγούμενος για τον μπάσκετ. Ναι.
Σίγουρα έχει και ο Γιαννάκης τις άσχημες μέρες του. Εγώ θέλω να πω για τον Αθηναίο. Τον Αθηναίο τον είχαμε και τον ξέρουμε τι παίχτης είναι. Δεν μπορεί να έχει ξεχάσει τον μπάσκετ του Αθηναίου. Από τραυματισμό προέρχεται ο Αθηναίος, γι' αυτό έχει αρκετά ζητήματα τώρα. Τον έχει πάει πίσω πολύ αυτός ο τραυματισμός στη μέση. Ναι, πιστεύω ότι είναι και ψυχολογικό το θέμα. Όταν θέλεις πάρα πολύ να πάρεις ένα παιχνίδι, πιέζεσαι. Και όταν πιέζεσαι, κάνεις και λάθη. Όταν παίρνεις 80 χιλιάρικα, να βρεις τρόπο να μην πιέζεσαι. Γιατί αν πιέζεται αυτός παίρνει 80 χιλιάρικα για να βάλει την μπάλα στο καλάθι, αυτός που πάει στην οικοδομία, όπως σωστά είχε πει κάποτε το μεγάλο Σαμπρέου, τι πρέπει να κάνει. Ναι, έχεις δίκιο εν μέρη σε αυτό που λες, αλλά εκείνη την ώρα δεν είναι τα 80 χιλιάρικα που παίζουν. Παίζει ένα Όχι, άλλο λέω. Όταν αμείβεσαι με 80, 100, 200 και 300 και 500 χιλιάρικα, αμείβεσαι και γι' αυτό. Για ναι, να μπορείς να ανταπεξέλθεις στην πίεση. Διαφορετικά, πάρε 8 χιλιάρικα και παίξεις την Α2. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να μιλήσω για τον μπάσκετ. Με πήγε ο προηγούμενος. Πάμε δεν στο ποδόσφαιρο. Τι θα γίνει στο μπάσκετ. Εγώ θέλω να πάω στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και θέλω να πάω στο ποδόσφαιρο γιατί έχεις έναν παίχτη που είναι παλέμαχος πλέον και είναι από μεγάλη σχολή. Παλέμαχος από μεγάλη σχολή. Ορίστε. Ποιος είναι αυτός? Ο Νέτο. Ο Νέτο. Α, ναι. Μπορείς να το στείλεις στη Βραζιλία. Τον έστειλες ήδη. Να του πεις φέρε μου 5 παιχτάκια. Τον έστειλες ήδη. Τα έλεγε ο Αλέξης πριν ένα μήνα. Και με τον Ρονάλντο που μιλήσανε και για συγκεκριμένους παίχτες κτλ. Πολύ ωραία. Αυτό όμως, αυτό στην πράξη όμως, είτε λέγεται Νέτο είτε λέγεται όπως αλλιώς, για να αναπτύξεις κάποιες επαφές που μπορεί να έχεις, θα γίνει τη νέα χρονιά. Στη Super League με το καλό. Μόνο εκεί μπορείς να το κάνεις. Για τη νέα χρονιά. Ναι, αλλά βιαζόμαστε να την πάρουμε, να κερδίσουμε αύριο. Παίζουμε στις Σέρες, να κερδίσουμε πρέπει. Εν μέρη το έχουμε δεδομένο. Βέβαια, εντάξει, καλά, έχει πολύ δρόμο ακόμη. Πολλά δεδομένα είχαμε στον Άρη τα τελευταία χρόνια. Ναι, εντάξει. Έτσι όπως παίζει, έτσι όπως πάει. Εννοείς ότι έχεις εμπιστοσύνη στην ομάδα, θα καταφέρει αυτό λες. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και έχεις και κάποιους φίλους. Έναν Κίκε. Που μπορεί να σου βρει έναν Βαλβέρδε μικρό, σε εισαγωγικά. Ναι. Δηλαδή μπορούν να γίνουν, αν γίνουν οι σωστές κινήσεις, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Α, δούμε, σίγουρα όταν κάνεις μεταγραφές δεν θα σου βγουν όλες. Κάνεις τρεις και μπορεί... Να σου βγει η μία. Επαναλαμβάνω, αυτό που είπα και προηγουμένως για μένα είναι πολύ σημαντικό και το έχει διδάξει η εμπειρία μας. Ποιος θα έχει την επιστασία και ποιος θα κάνει τις επιλογές. Ποιος θα το ξέρει το αντικείμενο. Ποιος θα είναι αυτός. Εγώ θα τις κάνω τις επιλογές. Ο Καρυπίδης θα τις κάνει τις επιλογές. Όχι. Μόνος του. Ποιος θα τις κάνει. Όχι. Φέρε το φίλο σου τον Κίκε να τις κάνει τις επιλογές. Τον Ερνάντεθ. Ναι. Δεν ξέρω ποιον θα φέρει. Ας μην πάμε σε ονόματα. Το θέμα είναι ότι αν δεν είναι ο Μυροφορίδης, που όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Με το βίντεο. Ναι. Και εγώ αυτό λέω, ότι δεν πρέπει να είναι. Ναι. Φέρε έναν άνθρωπο λοιπόν να σου κάνει αυτή τη δουλειά. Να ξέρει το αντικείμενο, να έχει τις διασυνδέσεις. Ας τελειώσει τη δουλειά ο Μυροφορίδης τώρα εδώ και μετά. Ακριβώς. Πάμε. Έγινε, Γιάννη. Θα είναι αργά αν τελειώσει ο Μυροφορίδης και μετά αρχίσουμε να ψάχνουμε. Τι έκαμε, να τελειώσουμε, να διώξουμε τον Μυροφορίδη τώρα πριν ανεβούμε όχι, για να. Όχι, τότε όχι. Τι. Να καθαρίσουμε να τελειώσει άνοδο, τη δουλειά, έλεγα, λέω, μέχρι... την άνοδο. Αυτό εννοώ. Εντάξει, να πάρουμε και την άδεια, να είμαστε συνεπείς. Να είμαστε συνεπείς σε όλα. Εντάξει, σίγουρα την άδεια, άμα δεν πάρουμε. Μέσα Φλεβάρι είναι. Μέσα Φλεβάρι είναι. Δεν κατάλαβα. Άμα δεν πάρουμε την άδεια, δεν συζητάμε. Ακριβώς. Έγινε, να είσαι καλά. Έγινε, καλησπέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ναι. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Παρακαλώ. Έλα ρε Χρήστανθε. Έλα. Χαμηλώνω το ράδιο. Τι κάνεις? Το ράδιο. Τι. Είμαι εντάξει, ακούγουμε καλά για... Ακούγεται καλά ο Παύλος, κύριε Καβαδία. Κάνεις ένα μικροφωνισμό, κλείστο το ράδιο, ναι. Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Ναι, ναι, τώρα εντάξει. Τώρα είναι καλύτερα, ναι. Ναι, λοιπόν... Επικεντρωθείτε εσείς να πάρουμε την κατηγορία. Αυτό λέμε. Μην ας πούμε τώρα τέτοιες ας πούμε συζητήσεις ποιος εκεί να φάει και τα λοιπά.
Δεν έχει, ας πούμε, κανένα νόημα. Το βλέπετε, ας πούμε, τι γίνεται. Πήγε άλλος, ας πούμε, σήμερα και τι έγινε που είδε, λοιπόν, ας πούμε, το γραμμένο. Μας είπε ότι ξέρει το μέγεθος του Άρη. Καλά, τι είναι, να το τι έγινε, μην το λες, γιατί πολλές φορές δεν βγαίνουν προς τα έξω όλα όσα λέγονται. Όχι, δεν θέλω να βγουν, αλλά και δεν είναι και δήλωση αυτή. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Άμα και δεν θα πάει, θα πούμε γιατί δεν πας. Όχι, δεν είπα να μην πάει. Αλλά... Δεν εννοώ, κοίταξε, όταν μιλάμε, νομίζω ότι μιλάω καλά, λοιπόν, ελληνικά. Τι δηλαδή να γινότανε. Δεν άκουσα. Τι να γινόταν δηλαδή, τι ήθελες να... Όχι, τίποτα άλλο. Απλώς λέω για μας όλο τον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, και για τη διοίκηση, για τους παίκτες, είπαμε ότι υπάρχει ένας μόνος σκοπός, να πάρεις την κατηγορία και να τελειώνει αυτή όλη η ιστορία. Σωστά. Τα υπόλοιπα, λοιπόν, σιγά σιγά, ποιος εκείνος θα και τα λοιπά, θα τα δούμε. Διότι βλέπετε ότι οικονομικά αυτά που τραβάμε τουλάχιστον, τι να πω τώρα, τα τελευταία 30 χρόνια, είναι η έλλειψη ενός μεγάλου οικονομικού παράγοντα, το έχω πει χιλιάδες φορές, πέρα το ότι να είναι έντιμος, αλλά να έχει και λόγο επί των πολιτικών πραγμάτων της χώρας. Το έχω πει επανειλημμένος. Ναι. Δεν φτάνει μόνο να έχεις λεφτά. Εδώ. Βλέπετε τι γίνεται. Πέθανε πάνω να με στο Μαρινάκι αυτή την ώρα και κατά κάποιο τρόπο τον καθαρίσανε. Προσωρινά. Αν ήταν μικρότερης δυναμικής ο Μαρινάκης, θα ήταν εντελώς καθαρισμένος. Θα τον είχαν εξαφανίσει. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανε πράγματα τα οποία είναι επιλήψιμα. Ποιος είπε ότι δεν έκανε. Όχι, αυτό μιλάμε και λέμε. Αυτό ακριβώς λέμε. Ότι έκανε και μάλιστα ο Άρης. Αυτό είναι, μιλάμε ο Άρης, και λέμε. Αυτός, ο Κόκαλης, οι Βαρδινογιάννηδες, γι' αυτό λέμε ότι δεν έχουν μόνο τα λεφτά. Ο Άρης Παύλο είναι θύμα του Ολυμπιακού αυτά τα χρόνια όλα. Οι άλλοι δίπλα που φωνάζουν οι επαναστάτες δεν είναι θύματα. Μιλάνε για πρωταθλήματα που θα λοιπόν, παίρνανε κτλ. Ενώ βγαίνα πέμπτη, ενώ ο Άρης και τον ρίξανε και με επιτροπές είχαν αποφάσεις περίεργες και δεν ανέβηκε από τη Γάμα γιατί άλλαξε ο ΚΑΠ από μία, όπως λέγανε αυτή η ελεγχόμενη διοίκηση της ΕΠΟ. Μην τα λες αυτά σε μένα, σας τα λέω. Στο ραδιόφωνο τα λέω, δεν τα λέω σε σένα. Ναι, μπράβο. Θα σου θυμίσω όταν ο Καμπάνης άρπαξε από το λαιμό τον Παντελάκη επί Χούντας στην Αθήνα κάτω και του λέει «Πού πας εσύ ρε, πού πας εσύ» του λέει. «Εγώ λέει πάω με τους Αθηναίους». Και ας βγει ένας παρακτήρας για να με διαψεύσει. Μην το επεκτείνω στο μπάσκετ. Τον μην το επεκτείνω στο μπάσκετ, πώς πήγε το μπάσκετ κάτω, πώς έφυγε από εδώ το μπάσκετ και πήγε κάτω. Γιατί και εκεί υπάρχει η συναναστροφή των όλα και καλά εχθρών. Εν πάση περιπτώσει, μία κουβέντα ακόμα. Ναι. Προσγειωμένοι λοιπόν το να πάρουμε την κατηγορία, θα εξακολουθήσουν να κάνουν όργιες βάρος του Άρη. Σου είχα πει από τον αγώνα με τον Παναγιάλαιο. Πάω τώρα μία παρατήρηση. Πες τη, ναι. Ως προς το μπάσκετ. Ναι. Σας έχω πει ότι στη νομική επιστήμη δεν υπάρχει άλλη το πρόβλημα. Γι' αυτό θα παρακαλούσα για άλλες φορές ότι αυτός είναι με 90% μετοχές, ότι ο άλλος είναι έτσι και ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα όταν δεν είμαστε νομικοί, αλλά από την πείρα που έχω και δεν θα επικαλεστώ ότι έχω κόρη δικηγόρο, λοιπόν, κάνουμε έγκλημα. Από τη μια αφοπλίζουμε τον κόσμο του Άρη και καθόμαστε άπραγοι, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό που γίνεται τώρα έπρεπε να γίνει 6 μήνες πριν. Το λιγότερο. Και δεν θα είχαμε φτάσει σήμερα εδώ που είμαστε. Και από την άλλη μεριά δίνουμε σανίδα σωτηρίας στο κάθε λαμόγιο που υπάρχει μέσα λοιπόν ας πούμε στην ομάδα. Στη νομική επιστήμη δεν υπάρχει άλλη το πρόβλημα. Τώρα, στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση ποιον ευνοεί περισσότερο ή λιγότερο, αυτό είναι άλλο θέμα. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε μελλοντικές τέτοιες ιστορίες, να μην βγαίνουμε στα ράδια και λέμε «Ξέρετε, δεν γίνεται τίποτα, μωρέ, έχει το 90% ποιος τον κουνάει, τι κάνει, τι δείχνει». Άρα καθόμαστε και περιμένουμε λοιπόν να δούμε τη διάλυση του Άρη. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και έρχεται λοιπόν ο Χριστοφορίδης, διαβάζω λοιπόν από το All About Άρης και λέει υπάρχει ένα τρόπος να απεμπλακεί ο Άρης, αν είναι δυνατόν να μην υπάρχει τρόπος.
Λοιπόν, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα σε νομικά θέματα, μια και δεν είμαστε νομικοί. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία να είμαστε στις ομάδες. Και λίγο ήρεμα πλέον και με το μπάσκετ. Ο Γιαννάκης έχει κάνει λάθη, αλλά δεν είναι της ώρας. Αυτή την ώρα είναι να καθαρίσουμε με λάσχαρη και να μην έχει προβλήματα λοιπόν η ομάδα στο μπάσκετ. Και κάποια στιγμή που θα είναι ήρεμα τα πράγματα, θα μιλήσουμε λοιπόν ας πούμε και περί Γιαννάκη και για όλους. Λοιπόν, ηρεμία και πίστη σε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στον τελευταίο πριν το διάλειμμα. Τον πρώτο τελευταίο πριν το διάλειμμα. Στο διάλειμμα. Είδες, πριν πάμε στο διάλειμμα, είδες τι σου έλεγα για Κουτσόπουλε. Τα είδες χθες. Τα έλεγα στον αγώνα πριν. Βγήκαν χθες και έλεγαν εμείς τον Ηρακλή, έλεγε ο παππούς από την Άουσα. Το Σεπτέμβριο, ρε παιδιά, η εκπομπή τα αποκάλυψε εδώ πέρα. Τον είχε δει ήδη η σώμαση ο κύριος Σαββόπουλος. Πού στην Άουσα τον είχατε δει. Έχουμε και πληροφορίες. Πληροφορίες. Είδες. Πολύ καλή περίπτωση. Τον Αντρόμητο παίζει όμως. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερες γραμμές στο τελευταίο μοίρο της εκπομπής. Έχουμε ένα 20 λεπτό ακόμα με δικές σας παρεμβάσεις, εφόσον το επιθυμείτε φυσικά στον αέρα. Για να σας ακούμε, να ακούμε τις θέσεις σας, να ακούμε τις απόψεις σας, να μιλάτε και εσείς όπως σας έχουμε υποσχεθεί αναδιαστήματα. Ανοίγουμε τις γραμμούλες στο 23 10 287 και 3 οχτάρια και κάνουμε κουβεντούλα φυσικά για τον Άρη, είτε για το ποδόσφαιρο είτε για το μπάσκετ. Υπάρχει σίγουρα πολύς προβληματισμός σε σχέση με το τμήμα μπάσκετ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, πόσο μάλλον όταν παραμένει αυτή η στάση από τον κύριο Λάσκαρη, αλλά τώρα μιλούσα και με ένα φίλο μου, λέει, ζητάμε λέει από τον Λάσκαρη να εγγυηθεί ότι θα πληρώσει τα χρέη προς το δημόσιο και αυτό πρέπει να γίνει γιατί είναι χρέη δικά του. Απλά εγώ του σημειώσω ότι έτσι κι αλλιώς μια διοίκηση που αναλάβει πρωτοδικείου δεν αναλαμβάνει τα χρέη του Λάσκαρη. Τα χρέη του Λάσκαρη παραμένουν χρέη του Λάσκαρη γιατί είναι αιρετή η διοίκηση και θα τον κυνηγάνε. Το θέμα είναι ότι εκτός από τον Λάσκαρη τον οποίο θα κυνηγάνε και τον Άρη. Και οι επιπτώσεις πρώτα θα έρθουν στην ομάδα και μετά στο Λάσκαρη. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα είμαστε σε ένα τείχο. Από την άποψη της λύσης, όχι της απεμπλοκής από τον Λάσκαρη. Άλλο είναι το ένα, άλλο το άλλο. Είναι το ζήτημα να βρούμε και λύση για την ομάδα. Τέλος πάντων, θα δούμε και στην Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης τι μπορεί να γίνει. Πάμε και πάλι στις γραμμές. Πάμε, επιστρέφουμε και πάλι στον κόσμο. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια, επαναλαμβάνω. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα, παιδιά. Κώστας, με τι κάνετε. Έλα, Κώστα, καλά είσαι. Καλά είστε. Αν και δεν ήθελα να μπω στον πειρασμό, αλλά επειδή μιλάτε και για τι θα κάνει ο Άρης, τέλος πάντων, πρώτα πρέπει να ανέβουμε. Αλλά ο Άρης στο πέρασμα του χρόνου, παιδιά, έχει πολύ ισχυρές γνωριμίες στο εξωτερικό. Πάρα πολύ ισχυρές γνωριμίες και αυτές πρέπει κάποτε να τις εκμεταλλευτεί. Ναι. Και ένας άνθρωπος κορυφαίος για μένα που πρέπει να εκμεταλλευτεί είναι ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Ξεκάθαρα πράγματα. Όχι να το φέρει προπονητή. Γιατί... Είπε πριν ο Αλέξης για το ποιος θα στήσει την ομάδα. Δεν χρειάζεται, Αλέξη, να το σκέφτεσαι. Ναι. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Άρης. Πάση θυσία αυτό το κεφάλαιο. Καλά, το ζήτημα. Κάποτε άνθρωπος θα τα παρατήσει τον κόσμο. Κώστα, να υπολογίζουμε το εξής. Δεν είναι το ζήτημα ότι θέλουμε εμείς. Είναι και το ότι θέλει κάποιος άλλος. Ναι, όχι, δεν με κατάλαβες. Πάντα όταν έχει τη διάθεση, δηλαδή... και εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Κούπερ. Μισό λεπτό. Ο Κούπερ το καλοκαίρι πάει Μουντιάλ. Πιστεύεις θα έχει τη διάθεση να ψάχνει παίκτες για τον Άρη. Όχι, αυτό σου λέω. Παράδειγμα σου λέω. Για τον κάθε Κούπερ. Αλλά πάει... μπορεί να σε βοηθήσει σε άλλα πράγματα. Ναι. Θέλεις ένα προπονητή, θέλεις κάποιον παίχτη, θέλεις μια συμβουλή, ρε αδερφέ. Ναι. Δεν νομίζω να στην αρνηθεί. Θα το δούμε αυτό. Θα το εξετάσουμε στην πράξη όταν δούμε και ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα επιλέγουν για τον Άρη. Έχει παιδιά πολλές νομίζεις. Από τον Νταβίτ Αγκάθο, ο άνθρωπος είναι πρόεδρος των ποδοσφαιριστών στην Ισπανία. Έχει πολύ ισχυρές γνωριμίες ο Άρης έξω. Ας γίνει με το καλό. Μιλάμε τώρα. Αρκεί αυτά τα πράγματα να τα εκμεταλλευτεί. Όταν έρθει η ώρα όμως, όχι τώρα. Σωστά. Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνουν με ένα κεντρικό σχεδιασμό, τουλάχιστον η ομάδα να μπορέσει να δώσει στο σχεδιασμό 3-4 αγωνιστικές πριν το τέλος να έχει καθαρίσει, για να δώσει αέρα στην ομάδα να μπορέσει να στρώσει αυτά που θέλει να κάνει. Καλά, κοιτάξτε, το πρωτάθλημα τελειώνει 20 Μαΐου, δεν τελειώνει 20 Ιουλίου. Από αρχής Μαΐου. Άμα και λοιπόν. Να αρχίσουν οι ζυμώσεις αυτές. Ακριβώς. Κατάλαβες. Γιατί και όπως είπε πριν ο Αλέξης, το πρώτο Αλέξη που πρέπει να κάνουμε είναι ποιο θα είναι το ρόστερ, γιατί με ένα πάνω από 26 παίκτες δεν πρέπει να υπάρχουν. Και κατά δεύτερον, τι στυλ ποδοσφαίρου θέλουμε να παίξουν. Ακριβώς. Αυτό καθορίζει και τις επιλογές των ποδοσφαιριστών. Ακριβώς. Θα πρέπει δεν να είναι επιλέξεις τεχνική και... φυσική. Απλώς υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει όμως αυτό να το κατέχουν. Εννοείται. Δεν θα την κάνω εγώ και εσύ και ο καθένας. Ούτε μπορεί ο Καρυπίδης φυσικά, γιατί όταν προσπάθησε. Ακριβώς. Όχι το καλοκαίρι μας πέρασε το προηγούμενο να. Τα κάνανε σαλάτα στις στις και το στυλ ποδοσφαίρου. Αν μου ρωτάς εμένα, εγώ τι θέλω. Εμένα μου άρεσε, ρε φίλε, το Latin στυλ. Ναι. Ήρθα μπάλα, ρε φίλε. Εντάξει, το ότι πρέπει να πάρεις 3-4 ποιοτικούς ξένους ποδοσφαιριστές, το λιγότερο θα πω εγώ.
που να κάνουν τη διαφορά είναι εκ των όνων κάνουν να το συζητάμε. Α, το που λες, Ρεσί Αλέξη, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά. Ο κόσμος για να ξαναμαζευτεί. Να φέρεις παίκτες, πρόσεξε τώρα. Ο κόσμος για να ξαναμαζευτεί στο τέτοιο, τα πρώτα απ' όλα είναι το προϊόν, Αλέξη, επειδή καταλαβαίνεις τι λέω. Πρέπει να παράγεις ποδόσφαιρο. Δεν μαζεύεται ο κόσμος διαφορετικά εύκολα στο γήπεδο. Θέλει να δει και κάτι. Αν και εμείς είμαστε τρελαμένοι, θα πάμε 4-5-6 χιλιάδες. Ο υπόλοιπος κόσμος θέλει να δει την παλίτσα να τσουλάει, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις τι λέω. Γερμανούς τα φέρω. Ό,τι μπορείς τέτοιο. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Ποδοσφαιριστές να θέλει. Αρκεί να τη βρίσκουν. Να ανέβει η ομάδα. Ναι, αρκεί βέβαια να τη βρίσκουν. Δηλαδή όταν ήρθε, θυμάμαι στην Γάμα Εθνική ο Σάνια, λέγαμε ρε παιδιά, αυτός θα μας πάει στην Άλφα Εθνική. Και έτσι και είδαμε το Σάνια. Και δίπλα στο γήπεδο υψώσανε σίτα. Να πούμε, να μας πάει στα τζάμια αυτός. Καλό. Ναι, τώρα δηλαδή εντάξει, τι να λέμε τώρα. Έτσι, θέλω να σου πω δηλαδή ότι πρέπει να βρούμε ανθρώπους και σου είπα το κυριότερο τι στυλ ποδοσφαίρου θέλουμε. Για μένα ο Άρης θέλει ένα στυλ ποδοσφαίρου ιδιαίτερα μέσα στο Χαριλάου, το οποίο είναι επιθετικό. Είναι ένα ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί ο κόσμος να βλέπει τον Άρη πίσω από το κέντρο να περιμένει την αντίπαλη ομάδα. Ναι, σωστά. Δεν μπορεί, δεν το βλέπει. Σκάει. Και αυτό δημιουργεί πίεση μετά στην ομάδα. Εγώ αυτό, αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά βέβαια αυτό είναι, είπαμε, πρώτα έχουμε ακόμα 18 παιχνίδια, γιατί βγάζω το Αχαναϊκού. Είναι 18 παιχνίδια. Και πιστεύω, παιδιά, ότι είναι αυτά τα δύο παιχνίδια του πρώτου γύρου και πρώτη οκτάδα του δευτέρου. Από εκεί πέρα θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Μακάρι, η πρώτη οκτάδα του δευτέρου γύρου, δέστε, είναι μέχρι το παιχνίδι με τον Όφη. Στο είναι πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Ναι. Από εκεί και πέρα θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Δηλαδή από τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου και μετά θα έχουν ξεκαθαρίσει αν τα πράγματα. Αν βγει αλόβητος μέχρι τα μέσα του δευτέρου γύρου, μετά θα είναι τυπική διαδικασία. Νομίζω ότι θα είναι τυπική διαδικασία. Ακριβώς και μετά θα ρολάρει από μόνη της η ομάδα. Δεν χρειάζεται. Και μετά πρέπει αυτά τα πράγματα που είπα πριν, αυτά να καθίσει να βρει ανθρώπους κυρίως που ξέρουν από ποδόσφαιρο, όχι ο Καρυπίδης ή τέτοιο, να βρει ανθρώπους που θα προστατέψουν την ομάδα Αλέξη και Χρήσανθε στα συμβόλαια. Ναι, σωστό. Βέβαια. Πολύ σωστό. Βασικό. Σωστό. Έτσι την πατήσαμε, μην το ξεχνάμε. Έχει πολλά πράγματα να συζητήσει. Να μην μας φάνει μάνατζερ δηλαδή, η ομάδα, με απλά λόγια. Δηλαδή να ξεκαθαρίσει εγώ το εγώ θα σου πω να μην μας φάνει πολλά. Γιατί οι μάνατζερ θα φάνε από τις ομάδες, θα φάνε. Αυτή είναι η δουλειά τους. Το θέμα είναι να έχεις κάποια διακριτικότητα. Να έχεις ένα-δυο ανθρώπους ώστε να ξέρουν και να πουλάνε. Στον Άρη αυτό είναι το πρόβλημά μας. Άσε, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, Χρήσανθε. Μεγάλη κουβέντα, αγόρι μου. Το να ξέρεις να πουλάς και να αγοράζεις είναι τέχνη. Μακάρι να βρούμε τέτοιο άνθρωπο. Να αγοράζεις, ξέρω πολλούς. Να πουλάς. Να αγοράζεις και να. Πώς το λένε αυτό, ξέρεις, να δημιουργείς υπεραξία. Ειδικά να αγοράζεις με λεφτά άλλου, ξέρεις τη ώρα που είναι. Το κάναμε αυτό, Χρυσάθε. Σου είπα, η μεγάλη ευκαιρία τώρα ήταν εκείνη η τετραετία. Από το 6-7 μέχρι το 10. Που για μένα η ομάδα του 10 του Άρη ήταν έτοιμη για μεγάλα πράγματα. Εκεί αν είχες μια χρηματοδότηση 1,5-2 εκατομμύρια δικά σου. Ακριβώς. Εκείνη η ομάδα μας πήγαινε, φίλε, στα ουράνια. Έτσι. Εκείνη η ομάδα του 10 ήταν τώρα θα κάνουμε, αυτό είναι το θέμα. Θα το κάνουμε, κοίταξε κάτι, πρέπει να βλέπουμε και αισιόδοξο το μέλλον. Θα το κάνει αρκεί να υπάρχει πίστη και κυρίως οργάνωση και πλάνο. Γνώση πρέπει να υπάρχει, οργάνωση και γνώση. Πλάνο. Γνώση θα στη δώσουν αυτοί που σου είπα. Ωραία. Αυτοί θα σου δώσουν, Χρήσανθε, τη γνώση. Ας γίνουν λοιπόν οι σωστές επιλογές. Να γίνουν σωστές επιλογές και γνώση και πλάνο. Και δεν χρειάζεται. Και κυρίως όπως είπαμε και πριν. Να μην μας παραφάνε, εντάξει, σε ένα σημείο. Έτσι. Γιατί μετά μπαίνει μέσα η ομάδα και βλέπεις που καταλήγουμε. Έτσι. Τέλος πάντων, αύριο να πάρουμε τη νίκη, γιατί αυτά είναι μελλοντικά και σιγά σιγά αγώνα με αγώνα να το βλέπουμε. Είναι δύσκολο το παιχνίδι αύριο. Είναι δύσκολο γιατί και οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι καλές και στο συγκεκριμένο γήπεδο έχουμε, δεν ξέρω παιδί μου, τι μας πιάνει εκεί μέσα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι θα κάνουμε κάτι, είμαι σίγουρος θα κάνει, η ομάδα θα προσπαθήσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι. Και δεν ξέρω και τον Πασεραϊκό, γιατί δεν τον έχω εικόνα από την ομάδα. Έχει καινούργια ομάδα, έχει 13-14 καινούργιους παίκτες. Δεν έχουμε εικόνα έτσι ξεκάθαρη κι εμείς. Είναι μια άλλη ομάδα. Έχει πολλούς, 13-14 καινούργιους. Βάλαν πάρα πολλούς παίκτες, ναι. Μάλιστα. Οπότε δεν ξέρεις τι θα σου παρουσιάσουν. Στην Παναχαϊκή έδειξαν καλό πρόσωπο. Μια χαρά ήταν. Ναι. Θα σου πω. Θα δούμε. Να είσαι καλά. Έγινε, παιδιά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Μια χαρά, για χαρά. Αυτά και από τον φίλο. Το 23-10-287-38 αργένει στη διάθεσή σας. Ήδη πάντως υπάρχει ανυπομονησία, βλέπεις τον κόσμο. Ναι. Για τους παίκτες, αυτό, την ομάδα του. Αυτό είναι που κεντρίζει το ενδιαφέρον του κόσμου τώρα. Η ομάδα όμως δεν πρέπει να. Δεν θα πρέπει να προσανατολιστεί, ούτε θα πρέπει να βιαζόμαστε. Κάθε πράγμα στον καιρό του που λέμε. Να πετύχουμε πρώτα το στόχο και στη συνέχεια έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Όχι μόνο για το σχεδιασμό δηλαδή της ομάδας, με το καλό εξασφαλίσει την άνοδο, χρηματοδότηση, αν θα εμπλακεί και πώς. Ναι ή όχι ο Παπαδόπουλος,
Γενικότερα έχουμε θεματάκια να συζητήσουμε και να λύσουμε. Ας ανέβει η ομάδα και ας έχουμε. Αυτά είναι ευχάριστα. Αυτές οι κουβέντες της στελέχωσης, της επιπλέον δυναμικής, της χρηματοδότησης, των μεταγραφών, των επιλογών κτλ. Είναι ευχάριστα. Είναι ευχάριστα. Μην πας πολύ μακριά. Καταρχάς, αν με το καλό η ομάδα εξασφαλίσει την άνοδο, πάλι μιλάμε υποθετικά, αλλά με αφορμή αυτά που συζητούσαμε, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Αρχικά πρέπει να αλλάξει χουλοτάπητα. Ξεκινήσουμε παιδιά από εκεί. Αφού υποτίθεται το έχουν ρυθμίσει αυτό. Θα πρέπει να μπουν τουρνικές στο γήπεδο και πρέπει και να σουλουποθεί λίγο το γήπεδο, παιδιά. Γιατί είναι σε κακό χάλι. Πάμε με αυτό το γήπεδο, έτσι πως είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα του παρατημένη στη Σούπερ Λίγκα. Να γίνουν 2-3 πραγματάκια. Θα γίνουν αυτά. Να μαζευτεί λίγο το πράγμα. Και μετά πάμε και στις μεταγράφες. Αυτά αφού είπαν ότι θα έχουν κάνει και τη συμφωνία και τη μελέτη και τα λοιπά, υποτίθεται. Ας πάμε τις μελέτες βέβαια, ας πάμε στην πράξη. Σωστό. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Ο Τάσος είμαι. Ναι, ρε Τάσο. Τι κάνετε, καλά είστε? Εσύ τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ακούω, άμα θα ανέβουμε και άμα κάνουμε, δεν θέλω να φανώ καταρχάς υπερέπτωση, έτσι. Ναι. Νομίζω, φέτος ιδίως και το έχουμε δείξει, είμαστε οι πιο στιβαροί, η πιο καλή ομάδα της κατηγορίας. Αν δεν ανέβουμε και φέτος, εγώ πιστεύω ότι δεν θα ανέβουμε ποτέ. Θα γίνουμε Ντόρτμουντ μετά όλοι. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, όντως, εντάξει, τώρα δηλαδή πιστεύω ότι σε 5-6 αγωνιστικές θα έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα. Και το, αν κερδίσουμε, ναι. Το μυαλό μας πάει στο μετά, ναι. Το χρόνο τι θα γίνει. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο να ανέβεις, είναι παρουσιάσεις και κάτι καλό. Σωστό. Το να ανέβουμε και να έχουμε το χάλι το άγχο τέτοιο, δεν το θέλει κανένας Αριανός, πιστεύω, όπως και εγώ. Λοιπόν, νομίζω ότι με καλό προγραμματισμό, όχι τις χρονιές, σας άκουγα στο αυτοκίνητο που λέγατε για τον Τόχα, για τον τέτοιο, για τον ένα και το άλλο. Όχι σε εκείνες τις χρονιές που φέρναμε ό,τι να είναι. Θα κρατήσεις ένα βασικό κορμό και ακόμα και από αυτή την ομάδα και θα κάνεις 5-6 καλές προσθήκες και νομίζω ότι θα... Γιατί ο Ατρόμητος, ας πούμε, και ο Αστέρας Τρίπολης τι παραπάνω έχουν τώρα φέτος και δεν θα το έχουμε εμείς του χρόνου άμα το κάνουμε έτσι δηλαδή. Με καλό προγραμματισμό και 5-6 καλές προσθήκες. Και νομίζω ότι στο κύπελο UEFA είσαι αβλεπή να βγεις σε Ευρώπη. Αν είσαι σοβαρός και κάνεις σωστές επιλογές, έτσι είναι όπως το λες. Ναι, εντάξει. Και όχι υπερβολές. Όχι υπερβολές να μην κατρακυλήσουμε ξανά. Όχι τέτοια. Δεν τα θέλω. Φίλε μου, είμαι σε 4 χρόνια στην αφάνεια. Πραγματικά δηλαδή τρώω κάθε χρόνο, όλα αυτά τα 4 χρόνια τρώω τη στεναχώρια και λέω γιατί. Τάσου, ξέρεις τι γίνεται όμως. Ενώ το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το είπαμε και στο μπάσκετ. Με το που ήρθε ο Λάσκαρης, ενώ τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε έναν επενδυτή και να πάμε σιγά σιγά και μόλις ήρθε ο Λάσκαρης και παρουσίασε λεφτά τον πρώτο χρόνο, ξέρεις τι λέγαμε. Πάρ' τον Μπουρούση, άκουγα. Αυτά λέγαμε. Όταν ο Κόκε έπαιξε 2 χρόνια ο Κόκε και ήταν πάρα πολύ καλός. Ξέρεις τι λέγαμε. Γιατί για να τους δικαιολογήσω κιόλας, είτε λεγόταν Σκόρδα είτε οποιοδήποτε άλλος αυτός. Ξέρεις τι λέγαμε. Σκόρδα, μη τυχόν και φύγει ο Κόκε. Αυτά λέγαμε. Ναι, γιατί και μετά είχε... όταν έκανε 800 χιλιάρικα συμβόλαιο που με την εφορία πήγε 1% πόσο ήτανε, λέγαμε καλά γιατί του κάνεις τέτοιο συμβόλαιο. Τελικά τι ακριβώς θα κάνουμε, να φύγει ή να μείνει? Μπορεί όμως ο Άρης να αντέχει συμβόλαιο του 1 εκατομμυρίου? Τότε... Αποδέχτηκε ότι δεν μπορεί. Τότε χρήσατε, μας είχε δώσει το δικαίωμα αυτό και ο Σκόρδας που είχες πει και όλοι τέτοιο, ότι ναι, ναι είναι αυτοί οι παικταράδες στην ομάδα, αλλά εμείς δεν είχαμε την εντύπωση ότι η ομάδα ήταν υγιής οικονομικά. Δεν είχε τόσα ανοίγματα. Η ομάδα ήταν υγιής, αλλά όταν έχεις αυτά τα συμβόλαια και δεν έχεις αγωνιστική επιτυχία, φτάνεις αυτό εκεί που έφτασες. Γιατί η ομάδα, αν είχε αγωνιστική επιτυχία, εκεί είναι ο ρόλος των άλλων, που ξέρανε ότι αν ο Άρης βγει κάτω από τον Ολυμπιακό Βόλου, που τώρα βγαίνουν οι κασέτες και μου λέει και ο Μπέος, ο Μπέος μιλάει για κασέτες και για διαιτησίες και ότι ο Μαρινάκης έβαζε διαιτητές. Και έχει συνομιλία που λέει το Μάνταλο θα σε χρειαστώ στο επόμενο και θα σε πάω στο... Άκου τώρα. Και βγαίνει ο Ολυμπιακός Βόλου Παναθηναϊκός 3-2 με δύο κόκκινες και πέναλτι. Ξέρανε λοιπόν ότι εσύ βασιζόσουν στην αγωνιστική επιτυχία. Έβγαινε στην Ευρώπη. Έβγαινε και οικονομικά. Δεν έβγαινε στην Ευρώπη. Μία χρονιά. Δεύτερη. Ναι. Την τρίτη. Γεια σας. Και γι' αυτό πήγες εκεί που πήγες. Ναι. Αν όμως έχεις ένα χρηματοδότη από πίσω, ο οποίος στην δύσκολη χρονιά που θα αποτύχεις αγωνιστικά
χώσει ένα εκατομμύριο. Το καλύψει το. Όχι το, σύνολο. Όχι το σύνολο, αλλά το σύνολο. Ανοίγματο. Μα οι προσφυγές που τρώγει ο Άρης τότε, δηλαδή χρωστούσε 30 χιλιάρικα στο Σανκαρέ, έκανε προσφυγή για τα 30 και του επιδικάζονταν 988. Γιατί έπαιρνε και τον επόμενο χρόνο τα συμβόλαια. Αν είχε όμως κάποιον ο οποίος έλεγε, όπα, 30, πάρτα. Κατάλαβες πόσο οδηγηθήκαμε στην κατάσταση που οδηγηθήκαμε. Ήταν ένα συνδυασμό λαθών. Και δικών μας και των άλλων. Και κάτι άλλο και ναι, τελευταίο και για να κλείσω. Ναι, γιατί φωνάζει και η Μπέμπα. Ναι. Χθες προχθές με τη Σπάρτη, ρε φίλε, ναι, η ομάδα, άσε, δεν το συζητάω για τη Βέρεια. Εκεί πέρα, εντάξει, λες, ίσως είναι... Αλλά προχθές με τη Σπάρτη ήταν πολύ φανερό ότι αυτός ο διαιτητής δεν ήθελε να δώσει τίποτα. Ήμουνα ναι, μέσα στο γήπεδο, έβγαλα από προχθές, είναι η φωνή μου δεν βγαίνει, τόσο πολύ φώναξα, τόσο πολύ τσατσιστικά. Ναι, κορίτσι μου. Και λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δηλαδή ενώ λέγανε ότι όταν θα έρθει ο Μυροφορίδης η ομάδα θα παίρνει και τα σπόρια. Καλά, αυτά εδώ τα επίτες τα λένε για να μην μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Τώρα δεν παίρνουμε τίποτα, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Μακάρι να διορθώσει. Πήραμε, ρε. Offside με τον ήχη του Ντούνι στον εργοτέλη. Δεν πήραμε που το είδε 7 φορές στο replay για να δει ότι τον ήχη του ήταν πιο μπροστά. Επειδή δεν το είχε κόψει. Και τον γκολ. Αλλιώς θα χάναμε 2 βαθμούς εξαιτίας αυτού του κουρακίου. Έτσι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι, έλα, καλησπέρα, Αλέξανδρος. Έλα, Άλεξ. Με αφορμή αυτό που είπαμε για περαιτέρω χρηματοδότηση κλπ. Ναι. Βγήκε ένας κύριος Νικολαίδης αυτές τις μέρες στα ραδιόφωνα. Ναι. Τον ξέρεις. Δεν βγήκε σε εσάς. Τον ξέρεις. Ποιος είναι. Πρώην στέλεχος διοίκησης Κοντομινά. Ο εμπορικός διευθυντής της διοίκησης Κοντομινά. Ναι, το θυμάμαι. Ακριβώς. Και μετέπειτα στον Α. Εν πάση περιπτώσει, στη μια παράγραφο έλεγε τα μεν, στην άλλη έλεγε τα δε. Στη μία έλεγε ο Άρης έχει φοβερό DNA, είναι μια επενδυτική πρόταση. Στην άλλη έλεγε είναι νοσηρό το επενδυτικό περιβάλλον, δεν ξέρω τι να το συμβουλέψω τον Παπαδόπουλο. Σημασία ότι ο Παπαδόπουλος προφανώς ψάχνει κάποια πατήματα, κάποιους συνεργάτες, κάποιες συμβουλές. Δηλαδή δεν είστε για το τίποτα εδώ πέρα. Εγώ αυτό διαισθάνομαι. Σωστά. Δηλαδή, αυτό το ταξίδι του ήταν. Θέλει να κάνει κάτι πιο συγκεκριμένο, έχω την αίσθηση. Που μπορεί να περιέχει και τον Καρυπίδη, βέβαια. Δεν είναι δεδομένο ότι θα τον βγάλει απ' έξω. Την δεδομένη χρονική στιγμή τον έχει μέσα, όχι έξω. Ναι. Εγώ νομίζω ότι το θεωρεί και προϋπόθεση για να εμπλακεί την παρουσία του, δηλαδή, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για έναν κυρίως, διότι ο ίδιος, εφόσον αποφασίσει να εμπλακεί, δεν μπορεί να διαθέσει πολύ χρόνο και να είναι στην Ελλάδα παρά μόνο κάποια χρονικά διαστήματα. Άρα θέλει έναν άνθρωπο που να μπορεί να το τρέχει το θέμα. Να έχει τις μετοχές, να έχει την ευθύνη. Ωραία. Αυτό. Όταν όμως σου ζητάει τη γνώμη σου ένας τέτοιος άνθρωπος, δεν μπορείς εσύ να λες, ναι, αλλά τα περιβάλλον δεν ξέρω. Δηλαδή, τι θα πει αυτό. Στο κάτω-κάτω από σένα θα πάρει τα λεφτά. Εγώ δεν κατάλαβα το εξής. Παρόλο που το Δημήτρη τον Νικολαίδη το γνωρίζω, γιατί κάναμε ρεπορτάζ και εγώ και ο Αλέξης, ναι, όταν ήταν εμπορικός διευθυντής, άρα έχουμε προσωπική επαφή ως ρεπόρτερ. Παρ' όλα αυτά. Το ξέρω γιατί είμαι και στο ραδιόφωνο του Α ένα διάστημα. Μπράβο, και ήταν τότε. Ναι. Εγώ στο Α. Εγώ δεν κατάλαβα πώς προέκυψε ο Δημήτρης Νικολαίδης και άντε προέκυψε. Πώς βγαίνει στα ραδιόφωνα, δηλαδή πώς και οι συνάδελφοι είπαν ότι α, είναι και αυτός εκεί. Πάρε αρισίς να διαβάσεις αύριο πώς προέκυψε. Ωραία, θα πάρω μία. Μα τον είχε διευθυντή στην Αμερική, λέει, όταν ήταν στην. Γνωρίζονται από την Αμερική. Ναι. Α, ωραία. Απλά θέλω να πω. Άμα δεν διαβάζω Σαββόπουλο στο Άρη, εσύ μένω πίσω. Πρέπει λίγο. Το θέμα είναι ποιοι άνθρωποι μπορούν να έχουν μια επαφή με τον Παπαδόπουλο, που προφανώς για κάποιους δικούς του λόγους ψάχνεται, είναι να του δίνουν το θετικό μήνυμα, αυτό το αρνητικό. Το οποίο δεν είναι και ψέμα στο κάτω-κάτω. Δηλαδή, έτσι όπως είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή, αν δούμε προοπτική. Εγώ θεωρώ ότι ο Παπαδόπουλος με τον Καρυπίδη έχουν δρομολογήσει τον τρόπο με τον οποίο θα εμπλακεί είτε χορηγικά είτε μετοχικά και η μόνη προϋπόθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να είναι η ομάδα στη Σούπερ Λίγκα. Εντάξει, το εξυπακούεται. Το μόνο που δεν χρειαζόταν ήταν να προαναγγείλουν, βιάστηκαν να προαναγγείλουν αυτό με τη συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω, ήταν πολύ παρορμητικό. Δεν ήταν παρορμητικό. Ήταν μετά από συζήτηση και μαζί του. Απλά άλλαξαν τα δεδομένα το πρωί της Κυριακής. Πώς άλλαξαν τα δεδομένα, δηλαδή. Με τον εκνευρισμό που έβγαλε ο Παπαδόπουλος, γιατί είδε διάφορες τοποθετήσεις του που ο ίδιος λέει ότι δεν τις έκανε. Εγώ πάντως να σου πω κάτι. Εγώ έτσι όπως το είδα γραμμένο, δεν θέλω να δει. Το πιο εύκολο θα ήταν να σου πω. Άκου λίγο.
σε αντίθεση με αυτό που θα πω τώρα, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα έλεγε ο συνάδελφος που έκανε το όλο θέμα στα ραδιόφωνα, γιατί έχει συνηθίσει το, επειδή έχω δουλέψει και μαζί του, να ξεφωνίζει τους πάντες. Εμένα μου φάνηκε ότι τις έκανε πάντως. Έτσι, χωρίς να ξέρω, δεν είμαι μπροστά. Μπορεί όμως βέβαια να είναι και κάτι άλλο. Είναι να είμαι εγώ με σένα, να συζητάμε, γεια σας Αλέξανδρε και τα λοιπά, να μου πεις πέντε πράγματα. Χωρίς να, και να μην σου πω ότι είναι off the record. Εγώ να έχω την αίσθηση ότι μπορώ να τα γράψω. Και άλλος να θεωρούσε ότι δεν έπρεπε. Πάντως νιώσαμε όλοι ένα άδειασμα, ας πούμε, περιμέναμε. Απ' την άλλη μεριά, το να πέφτουν και πολλά φώτα πάνω, καλό είναι και να μην γίνει από τώρα. Άστο. Εγώ πάντως, αν ήμουνα με την όποια εμπειρία έχω επικοινωνιακά, εγώ θα μιλούσα 10 λεπτά στους εκπροσώπους του τύπου. Εντάξει. Και θα έλεγα 5 πράγματα που θέλω να πω ότι είμαι δίπλα στον Άρη και θα έλεγα 5 πράγματα χωρίς να έλεγα τίποτα και ταυτόχρονα θα έλεγα πολλά. Υπάρχει εντάξει, αυτή η δυνατότητα. Και εγώ αυτό ήλπιζα να ακούσω. Πάντως, επειδή ήμουν ακριβώς απέναντί τους στο ματς, πολύ πανηγύρια και φτάκια. Δεν τίθεται θέμα πάντως, δεν έχει αλλάξει κάτι στις σχέσεις του με τον Καρυπίδη ή τον Άρη. Τους, μα ήταν ήδη σαν συνεργάτες όταν βλέπαν το ματς. Δηλαδή ήταν σαν, κατάλαβες, σαν βλέπω τον Καρυπίδη με τον Ορφανίδη. Μα να σου πω κάτι. Είναι συνεργάτες, δε παιδιά. Ο άνθρωπος έχει στείλει χρήματα. Και έχει μπει χορηγός. Για τα δεδομένα της χορηγίας. Και έχει μπει χορηγός. Δεν έχει ανταποδοτικότητα. Μπράβο, χωρίς να χρειάζεται. Δεν πουλάει κάτι στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει διάθεση να συνδράμει, να βοηθήσει. Και πρέπει να το αξιολογήσουμε. Σε αντίθεση με τα τουρκικά κεφάλαια που έρχονται και ακόμα τα τάζει ο Λάσκαρης. Καλά, αυτό. Το θέμα με τον Τάτο και τον Ήλτς και αυτά προχωράν καθόλου. Ο Τάτος, από ό,τι ξέρω, έχει πληρωθεί ένα τα μισά μέρος, περίπου. Ένα μέρος. Ούτε, όχι τα μισά, λιγότερα. Πόσο, 15 χιλιάρικα, 20, πόσο, κάπου εκεί. 16. 16 χιλιάρικα από τα 42. Και την Δευτέρα λένε από τον Άρη, επειδή είναι στη διαδικασία με τρανσφερ χρημάτων κτλ. Ότι θα πάρει και τα υπόλοιπα και θα κλείσει το θέμα γιατί του Τάτο. Είναι μια χρηματορροή καλή τώρα και. Και μετά τον Τόμπο Παπαδόπουλο, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Προφανώς δεν είναι, αλλά να σου πω κάτι. Έχει, είναι βοηθήσει, έχει και βοηθήσει αρκετά ο Τόμπο Παπαδόπουλο για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Πάντως ακόμα δεν ανεβήκαμε, παιδιά. Δηλαδή... Βέβαια. Δεν είναι μόνο Τάτος. Είναι και 8.000 πρέπει να πάρει ο Πίντο και, για να μην εκδικαστεί και δεν η προσφυγή. Ανεβήκαμε και οι παίκτες που παίζουν είναι ένα τεστ κάθε μάτζ για αυτούς, αν θέλουν να είναι. Γιατί σας λέω από τους 28 πιστεύω θα μείνουν γύρω στους 12 με 14. Στους φετινούς υπάρχει μια χρηματοδότηση. Πόσοι είπες? Πόσοι είναι. Πόσο 12 με 14. 12, πολύ, ναι. 12 είπε ρε φίλε, εντάξει. Νομίζω έβαλες πολλούς. Πώς θα μείνουν 6. Καλά σου λέει και εσένα τώρα. Τι 6 θα μείνουν, καλά σου λέει. Και έχουμε και νεαρούς. Εγώ νομίζω ότι δεν θα μείνουν 12. Αυτό που σας είπε ο Κλεωμένης, ότι όταν ανεβήκαμε τότε μείναν αρκετοί, είναι αλήθεια. Αλλά ήταν και ποιοι μείναν. Δηλαδή, εντεκάδα ήταν Αβραάμ Παπαδόπουλος, Νεμπεγλέρας, Βαγγέλη, Παύλο Κώστα. Εντάξει, τώρα αν μείνουν κάποιοι συμπληρωματικά για να υπάρχουν 24-24-24 και δεν θα έχουν πρώτο ρόλο στην ομάδα, οκ. Okay, ναι. Προφανώς. Μα κάποιοι θα είναι εκτός αποστολής. Θα... Αυτό λέμε. Ναι. Εννοείται. Εντάξει. Να είσαι καλά, Σαββατοκύριακο. Με νίκη αύριο αρχικά. Ευχαριστούμε. Περιμένει κάποιος? Όχι. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και ο φυσικά ο Βασίλης ο Καμαδίας. Μας φέρεις ακανέδες τη Δευτέρα. Ακανέδες. Τρεις βαθμούς να φέρω και τους ακανέδες. Σου φέρω κάτι άλλο από εδώ. Έτσι. Και θα τα πούμε με το καλό. Καλή επιτυχία φυσικά στην ομάδα και σε όλα τα θύματα του Άρη που θα παίξουν το Σαββατοκύριακο, μικρή και μεγάλη. Και με το καλό θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα να τα συζητάμε λίγο μετά τις 5. Καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Γιώργος Ματζούκης.